Η εκπομπή απόψε ξεκινάει με καταγγελία. Γιατί δεν μπορεί να βάλουμε μουσική κατά δίωξη τότε. Μουσική κατά δίωξη. Ο Κιός, επειδή είναι έμπειρος, ρε φίλε, βλέπεις ότι ψάχνει αμέσως. Δηλαδή, βρισκόμαστε με τα μάτια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουμε με καταγγελία σήμερα. Διότι προχθές εγώ το βράδυ, ναι, προς το απογευματάκι βασικά, είχα πάει στο περίπτερο. Ναι. Κάτω πέρα στο Λάκη. Λάκης, λοιπόν. Το απογευματάκι, γιατί ο Λάκης γενικότερα λειτουργεί. Λάκες, είναι λίγο αυτόνομος. Από τις 6 ώρα το πρωί να πούμε είναι, μέχρι τις 10 το βράδυ. Εντάξει. Και ένα διάλειμμα πάει γυμναστήριο το μεσημέρι. Ξέρεις, ναι. Γιατί πάει και γυμναστήριο εδώ πέρα στο κτίριο. Ωραία. Λοιπόν, και μου είχε λείψει, επειδή να φάω λίγο σοκολάτα, έτσι ωραία, επειδή μου βρώμικη σοκολάτα όμως. Δεν είναι βρώμικη σοκολάτα. Βρώμικη. Γιατί στο σπίτι τρώω κυρίως μαύρη. Όποτε τρώω, που δεν τρώω πολύ συχνά. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε. Δεν τρώω. Εγώ δεν είμαι. Ξεκινά με κόλλα τα αποβιτήρια. Δηλαδή, θες να φας σοκολάτα και τρως μαύρη. Όχι, στο σπίτι είσαι, έλεγα να με κάνει να με γλυκένει λίγο, έτσι λίγο. Έλα ρε Νίκο, σε παρακαλώ ρε φίλε, τι διαβητικός είσαι. Φρέντι φιλαράκι μου, τι γίνεται. Αδελφός. Ένας μεγάλος ταινίστας κάποτε. Τρώω, λέει, μαύρη. Λοιπόν, σοκολάτα. Θα σε βγάλουμε να μας μιλήσεις όταν θα φτάσουμε στο τελικό του Αμερικανικού Open. Τέλος πάντων, και είμαι σε φάση, ρε παιδί μου, που λέω, είμαι ανάμεσα σε Σνίκερς και Μάρες, που έχω να φάω πολύ καιρό. Και τις παίρνω και τις δύο, είναι η αλήθεια. Την ημέρα που ήταν τα γενέθλιά σου κιόλας. Mm-hmm. Λέω εντάξει, δεν πειράζει, θα φάμε γλυκό το βράδυ, αλλά χαλά, λέει, οκ. Okay. Τρώω τη Mars και αφήνω τη Snickers στο γραφείο μέσα. Εντάξει, στο δικό μου. Λάθος. Λάθος ήταν αυτό. Θυμάμαι ότι την πετάω κάτω από το τρακάτο από εκεί πέρα, στα τέτοια, στα σερταράκια που έχει, τέλος πάντων. Την ξεχνάω. Ήρθε μετά η Καλλιρόη με την αγάπη, να πούμε Jerry's Food Truck, τσουρέκια με νουτέλα κτλ. Και μου σκάει φλασιά σήμερα. Και λέω, θέλω να κάνω κάτι γλυκό. Μόλις γυρνούσα από την πολύ σύντομη έξοδο που πραγματοποίησα στην περιοχή της Τούμπας. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί που δεν έχει ξαναπάει, είναι η αλήθεια. Και μ' άρεσε αρκετά. Αλλά είναι καλοκαιρινό, δυστυχώς και από την ενημερώθηκα κλείνει. Και κάνω, ρε φίλε, ένα τσακ. Κάνω το γραφείο. Τσακ. Κάτι πράγμα, ρε παιδί μου. Και πάει σοκολάτα. Ανοίγω τα σιρτάρια. Κοιτάω για από πάνω. Μπουχός η σοκολάτα. Σοκολάτα είχε γίνει, οι Snickers που είχα είχε γίνει μπουχός και καταγγέλλω δημόσια. Εντάξει, εδώ πέρα. Ποιος κερατάς μου πήρε τη σοκολάτα, η υποψήφη είναι συγκεκριμένη. Σκληρή χαρακτηρισμή τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, η υποψήφη είναι συγκεκριμένη. Γεια σου, Λέα. Γεια σου, Τέλειο. Ή είναι η αγάπη, ναι, που κάθεται συχνά σε εκείνο το γραφείο. Και λες που μπορεί να ψάχνει κάτι στο, ναι, ζητάρι και να βρει και τη Snickers, ναι, σου λέει αμάν, ναι, μια χαρά. Ή είναι αυτά τα. Αυτοί οι εκολαπτώμενοι που έχουμε μέσα το τελευταίο διάστημα. Οι εκολαπτώμενοι. Εκολαπτώμενοι. Ή είναι αυτοί. Και μας έζησε, μας λέγανε κάποτε. Ναι, βεβαίως. Τα πουλιά. Δεν λέγανε. Βεβαίως. Εγώ δεν τους είπα πουλιά, δεν τους χαρακτήρισα πουλιά. Εντάξει, γιατί τους σέβομαι. Είναι εκολαπτώμενοι δημοσιογράφοι αυτή τη στιγμή. Είναι on the making, θα λέγανε. Ιστορία για τον κύριο Φίλιππο, να την πούμε. Ποια. Γεια σα, κύριε Φίλιππ. Γεια σα. Αντίγραφο. Ένα τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου. Εμεί δεν σα έχουμε σαν τον Φίλιππα του Συρίγου. Ούτε σαν τον. Ο Φίλιππα, εντάξει, ήταν, ρε φίλε. Απλά είχε κάποιε μέρε που ήταν έβραστο. Ναι. Ούτε σαν τον άλλον. Είχε κάποιε μέρε από 365-362 που ήταν έβραστο. Ναι. Ούτε σαν τον άλλον τον οριστικό. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Λε δηλαδή ότι είχαμε κάποιο είδου πλιάτσικο. Κάποιο είδε τη Snickers και την Τζίμπη. Και γιατί δεν κατέβει να πάρει μια άλλη. Θα πας να φας τη μαύρη σοκολάτα στο σπίτι. Μόλις ανέβηκα. Υγείας Παυλίδη. Υγείας Παυλίδη, βε. Και πρόσεξε, εγώ παίρνω εκείνη την. Εγώ παίρνω βασικά. Οι άλλοι την παίρνουν αυτή τη σοκολάτα. Εγώ την πάω, ρε παιδί μου, στα περάσματα. Το θέλω, λέει, έτσι λίγο κάτι, ας πούμε, να σπάσει. Γιατί δεν είμαι πολύ τη σοκολάτα πλέον. Ο αδελφός μου. Και εσύ, καμιά vegan αναρχοσατανίστρια, τίποτα τέτοιο. Όχι, εντάξει. Είπε και ο Μπογδάνος. Ο αδελφός μου που είναι πιο σκληροπυρηνικός παίρνει την πιο μαύρη την Παυλίδη. Εκείνη που είναι μόνο κακάο, πικρή. Ναι, εκείνη σε πιάνει μια ιδέα, ας πούμε, θα λέγαμε. Κάτι τέτοιο. Τέλεια. Ναι, εκείνη είναι πολύ αηδία. Στο σπίτι δεν είναι. Αν θέλω να γλυκαθώ τώρα το καλοκαίρι, ειδικά έχουμε κάτι Ben & Jerry's μέσα στο σιρτάρι. Έχουμε κάνει 500 αφημίσει, αλλά δεν πειράζει. Okay. Κάτι ωραία παγωτάκια, ρε παιδί μου, κυμπάρει και τα χτυπάμε. Okay. Αλλά τη σοκολάτα, Νίκο, με έπιασε μετά από καιρό να φάω, δηλαδή μια Snickers για Μάρι. Ναι, αλλά βλέπει τι έγινε, Νίκο. Και κάνανε ρηφιβή τη Snickers. Σε τον μπέλα. Μα δαγκώσανε. Εντάξει, θα πάω αύριο στο Λάκι. Όταν έρχομαι το μεσημέρι, Λάκι. Εσύ, δε φίλε τσαντούλα, έχει ρίχτη μέσα, τελείωσε. Σκέφτηκα πω την έβαλα στην τσάντα. Δεν την είχα στην τσάντα τελικά.
Έψαξα από εδώ, έψαξα από εκεί. Ας που αν την είχα στην τσάντα θα είχε γίνει μετά από δύο μέρες. Είναι αλήθεια. Θα σε έπιανε δηλαδή μια ιδέα. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, η ζωή προχωράει. Τη βγάλαμε κάτι πατατάκια που φάγαμε εκεί πέρα έξω που ήμασταν. Κάτι στεναχωρημένα νεκταρίνια που πήρα, το ένα το έφαγα με το ζόρι, το άλλο είναι για πέταμα. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, ούτε για να το πετάξει στον τοίχο δεν είναι. Στα φυλάκια τώρα, στα φυλάκια. Στα φυλάκια τρώω το πρωί. Συνήθως. Το πρωί. Και το βράδυ, καμιά φορά. Το έχω ή πρωινό ή βραδινό χαλάρο. Το δηλαδή, σταφύλι. Δηλαδή, σήμερα το πρωί, εγώ συνάδελφε, πρόσεξε με λίγο, σηκώθηκα. Ρε παιδί. Ένα γκούρι και μέτρια ιδέα σίγουρα. Όχι, όχι. Σήμερα, εγώ το πρωί συνάδελφε, σηκώθηκα 8 ώρα για να κάνω τη βάρκια μου. Ναι. Στο λαμπαουτάρι. Εντάξει, έκανα το φραπέ μου, τον παραδοσιακό. Έτσι, όπως το λες, ρε φίλε, σηκώθηκα. Δηλαδή, είναι σαν να σήκωσα για να πας στη φάμπρικα. Ναι. Έκανα, ρε παιδί μου. Βάρδια. Έβαλα το λάπτοπ να ανοίγει. Εντάξει, πήγα, έκανα το φραπέ μου. Ωραία κυμπάρικα, σκέτος, τρεις καφέ, τίποτα άλλο. Και έβαλα σε ένα μπολάκι. Ναι. Λίγο σταφύλι. Ναι. Και λίγο φέτα. Μαζί με το φραπέ αυτό. Το σκέτο. Πρώτα έφαγα το πρωινό μου. Απολύεται. Δεν υπάρχει. Πρώτα έφαγα το πρωινό μου και μετά έφυγε τον καφέ μου. Φέτα σταφύλι με σκέτο φραπέ με τρεις κουταλιές καφέ μέσα. Χρήστο Κιώση. Ο τύπος είναι δηλαδή για τον μπλιάχ κατευθείαν. Μια σελίδα στο Facebook μπορείς να μπεις εκεί πέρα. Μπλιάχ λέγεται. Περιορέξιος, συνάδελφε. Ναι. Περιορέξιος. Ναι. Τι να πω. Αύριο στο πρόγραμμα έχω την ομελέτα το πρωί. Θα κάνω μελέτα. Ναι, ρίξε λίγο στα φύλλα πάνω μαζί με την ομελέτα. Δεν ταιριάζει πολύ. Δίνει ένα εξωτικό τόνο. Να είσαι ήρων. Όλη την ώρα! Όλη την ώρα! Δίνει ένα εξωτικό τόνο έτσι, παιδί. Όλο ρονεύεσαι! Όλο ρονεύεσαι! Χρώμα νίγαν δεν πάει. Στο λαιμό, τι. Όπα. Τι έγινε. Ήθελα ένα μήνυμα, θα το δω μετά. Πολύ σημαντικό, πολύ ποδοσφαιρικό θα έλεγα. Θα το τσεκάρω μετά. Πάρα πολύ. Έκλεισε προπονητή ο Άρης. Τελείωσε. Ναι. Ο Βλάντα Νίβιτς. Δεν θα είναι ο προπονητή του Άρη. Όπως σας είπε η εκπομπή από το μεσημέρι. Λοιπόν, και σας ενημέρωσε. Ποια εκπομπή, ρε φίλε, το μεσημέρι. Όλα about Άρης ο Νίβιτς. Okay. Το είπε, φίλε, εδώ πέρα, ότι δεν υπάρχει θέμα Νίβιτς. Ξεκάθαρα. Είδατε να γράφετε κάτι στο All About Άρης. Ο Νίβιτς στη Μακάβη δεν είναι ακόμα. Ναι, αλλά έχει κάτι θέμα. Το γράψανε. Agent Leaks. Πάντων, Agent Leaks, ένα site γνωστό αθηναϊκό. Οκ, okay, ναι. Χωρίς όνομα, αυτά τα ωραία ήταν υπόγραφα, ναι. Σε τέτοια ζητήματα, ναι. Ότι, πρόσεξε, όχι ότι μιλάνε, ότι έχει κλείσει. Α, έχει κλείσει. Ότι όλα. Είναι ο Ίβιτς ο εκλεκτός. Καταλήξαμε στο Βλάντεν, ρε παιδί μου. Έβαλε το χέρι του, λέει, και ο Ήλια, ναι. Και έγινε επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές, λέει, και έρχεται. Το γεγονός ότι είναι σε ομάδα, εντάξει, μια ασήμαντη λεπτομέρεια, έτσι. Πρόσεξε, αυτός τώρα πάτησε στο γεγονός ότι... Βγαίνουν ρεπορτάζ από το Ισραήλ που λένε ότι ο Βλάνταν δεν έχει καλά με τους παίχτες, δεν έχει ξεκινήσει καλά τη χρονιά κτλ. Και πάτησε εκεί. Ναι. Αλλά η λεπτομέρεια, σε όσους δεν γνωρίζουν, είναι η εξής. Ότι κάπου μέσα στους διαδρόμους της ΠΑΕ Άρης υπάρχει ένας άνθρωπος. Υπάρχει ένας άνθρωπος, αυτός ο άνθρωπος αυτός. Είναι ο άλλος του εαυτός του Βλάνταν. Να ξέρετε. Άρα λοιπόν, άμα υπήρχε κάτι τέτοιο, έστω και ως παραμικρή πιθανότητα, να ξέρω ότι θα μεταφερόταν όλη η αλήθεια. Από τη στιγμή που υπάρχει ο άνθρωπός του εκεί μέσα. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπός του, όπως και να το κάνουμε. Τέλος πάντων. Okay. Δεν θα γίνει το Ίβιτς. Που έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω να. Εγώ θα τον ήθελα. Προχθές το ζητούσαμε, το χρήσαμε στον αέρα κιόλας. Μπορεί να βγει την εκπομπή αυτός ο Agent Leaks που το έγραψε. Ναι, να σου πω. Το ζητούσαμε, το χρήσαμε. Εγώ του είπα ανοιχτά, θέλω Βλάντεν Ίβιτς. Θα τον ήθελα. Δεν τον κόβω να επιστρέφει. Αλλά μαθαίνω ότι έχει υψηλό κατάσταση. Κασέ. Και εκτός από αυτό, δεν ξέρω και αν θέλει να ξαναδουλέψει στην Ελλάδα σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρω πιο μετά. Okay. Έχει κασέ ψηλό. Αλλά δεν νομίζω να τον ψήνει και τον ίδιο το ενδεχόμενο να ξαναδουλέψει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Με τα πρόσωπα που υπάρχουν. Έτσι νομίζω εγώ. Εντάξει, ποτέ, να σου πω κάτι. Αυτά αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Βρε, ναι, δεν διαφωνώ. Απλά μιλάμε για τα τωρινά δεδομένα. Και τον τρόπο τον οποίο σκέφτεται ο συγκεκριμένος που... Και εγώ, να σου πω αλήθεια, δεν τον ήθελα να φύγει ποτέ, τότε που έφυγε. Αλλά ήταν και αυτός μέσα σε αυτή τη διαδικασία, τέλος πάντων. Έχει γούστο. Έχει γούστο. Τρέχει στον ΠΑΟΚ λίγο. Περίμενε. Τι έγινε, σου στέλνει ο Βλάνταν. Όχι, δεν είναι ο Βλάνταν. Δεν είναι ο Βλάνταν. Άλλος είναι. Το έστειλε, δεν ξέρω αν το έστειλε κατά λάθος. Θα φανεί αν το έστειλε κατά λάθος, αν θα δεχθεί ή όχι. Αυτός που έστειλε το αίτημα για να συμπεριληφθεί στο live μας αυτή τη στιγμή στο Instagram. Αναμονή για χρήστη. Μάλλον κατά λάθος το έστειλε. Μάλλον κατά λάθος ο συγκεκριμένος. Αν ήταν θελημένο, νομίζω ότι θα είχαμε πάρα πολύ ωραίο θέμα αυτή τη στιγμή. Αλλά
Αναμονή για τον χρήστη είμαστε ακόμα. Δεν βλέπω να γίνεται. Μπορεί να σκάσει κάποια, σε κάποια φάση μύτη. Θα δούμε. Λοιπόν, και έτσι που λες και με το Βλάνταν, σας είπα. Στο ρεπό σου πέρασε καλά. Ποιο ρεπό μου είναι, εγώ δουλεύω κανονικά. Τι δουλεύεις, φίλε, το βράδυ ήσουν εδώ? Όχι, δεν ήμουν εδώ. Εγώ μιλάω για το δικό μας δίωρο. Τι δούλευε κανονικά, ευχαριστώ πολύ. Σπίτι. Σπίτι, ξεκούραση. Καλό ήταν, νομίζω ότι χρειαζόταν να την πρέπει, ήταν το χθεσινό. Χαλαρό το βράδυ. Αύριο θα μας αφήσει μόνος μας. Δεν ξέρω. Δεν έχω πάρει την αποφασή. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, με το νέο πρόγραμμα του Λίμπερ? Θα μας πείτε και εμάς πότε θα κάνουμε κουμπί. Πρέπει να φτιάξουμε λίγο το χειμώνα μας, έτσι. Μην βιάζετε, παιδιά, μην βιάζετε. Ο Σεπτέμβριος είναι ο νέος Αύγουστος. Θέλω λίγο να ηρεμήσετε. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Αυτά δεν μπορώ να ακούω. Θέλω να ηρεμήσετε. Αυτά δεν μπορώ να ακούω. Έχει ζέστη ακόμα, δεν είναι. Ακόμα είναι καλοκαίρι. Αυτά δεν μπορώ να ακούω. Ωραία. Κάποιοι γνωστοί μου ετοιμάζουν διακοπές. Έτσι, όχι εγώ. Κάποιοι άλλοι. Εντάξει. Ναι, ξέρω κάποιοι άλλοι. Δηλαδή δεν είναι ο Σεπτέμβριος που ήταν παλιά. Πότε, αυτοί οι άλλοι γνωστοί σου πότε θα φύγουν? Όταν θα μάθουν θα σας πούνε. Α. Τον ερεμήστε λίγο δηλαδή, έτσι. Έλα ρε Νίκο τώρα. Οκτώβριος πλέον πιάνει για χειμώνα, να ξέρετε. Έλα ρε Νίκο. Το Σεπτέμβριο να σωστόν πάνε διακοπές ή λεφτάδες. Αυτοί που έχουν λεφτά. Μπα! Νιρέντε μπα! Γιατί? Έτσι λένε. Λεφτά, γιατί δηλαδή. Καταρχάς το Σεπτέμβριο είναι πιο φθηνά να πας κάπου από ό,τι να πας τον Αύγουστο. Οπότε. Μην πει ότι έχουμε γραμμή. Α, γιατί θα έπεσα τα σύννεφα. Πραγματικά αν είχαμε γραμμή. Άνοιξε ρητάρι λίγο. Άνοιξε ρητάρι. Δεν μπορώ τώρα. Ρε Νίκο. Σε ένα σημείο τώρα περίεργο, ρε. Έλα, ρε Νίκο. Κάντα δικά σου τα κόμματα. Άνοιξε ρητάρι. Φιλαράκο, βλέπεις, γιατί δεν μπαίνεις στο live? Σε έστειλε έτοιμα. Βγες στον αέρα να τα πούμε. Για φέρα. Εδώ είμαστε. Πάρα πολύ ωραία. Θα σου πω τι έγινε με αυτό προχθές. Λοιπόν, για προπονητή, για να το κλείσω, γιατί ανέφερε ο συνάδελφος το Βλάντανι Ιβιτσι. Σας είπαμε και από τη Δευτέρα ότι δεν χρειάζεται βιασύνη πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ούτε από εσάς, κυρίως από τους ανθρώπους του Άρη που δεν βιάζονται. Εντάξει. Και άμα χρειαστούμε κάποια πληροφορία, έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα, προεδράρα. Αν βλέπει, δεν ξέρω αν παρακολουθεί το live αυτή τη στιγμή ο Πρεζιντέντε. Άμα θέλει, μπορεί να παρεύει και να μας μιλήσει για το θέμα του προπονητή. Για 3 λεπτά. Νομίζω ότι το γραφείο τύπου θα το επιτρέψει. Πρόεδρε, αν βλέπει το live, yes, 2-3-10-287-3-8. Είμαστε εδώ για σένα, σε σεβόμαστε και το ξέρει. Και σε λατρεύουμε σαν εκπομπή. Αυτό διαβάζει κάτι πάρα πολύ μικρό. Όπω ο Κομπίτσι, κολλήσε τον Ιτσι. Ανάρτηση ο Αμπέλ Φερέιρα. Έκανε ριπόστ στο Αμπέλ Φερέιρα το story του Γεωργιάκη του Τσαβίδη. Να τα λέμε αυτά. Κακό μπελά βρήκατε με αυτό τώρα, το ξέρει, έτσι. Πολύ κακό μπελά βρήκατε. Είναι τώρα. Πάρα πολύ κακό μπελά. Άμα έκανε και ο Αμπέλ τέτοιο. Πράγματα είναι άσχημα, συνάδελφε. Είναι πάρα πολύ άσχημα. Εντάξει. Εσύ που ετοιμάζεσαι να πας διακοπές. Εσύ. Χριστοκιώση, πιάσαμε 10 και 31. Ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο break για την σημερινή εκπομπή. Λίμπερο. 107,4. Τι ήταν αυτό? Γιατί. Τι ήταν αυτό? Εγκεφαλικό. Τι ήταν αυτό το εγκεφαλικό? Λίμπερο. Και μετά σιωπή. Και όπως τα λέει και η Μαρινέλα, γιατί φοβάσαι τη σιωπή? Είμαι δική σου, το έχω πει. Λίμπερο 107,4, είναι ο Μπαλαντέρ, βράδυ Τετάρτης. Στα τέσσερα είμαστε του μήνα. 4 Σεπτέμβρη. Μία μέρα μετά από μια από τις πιο σημαντικές ημερομηνίες της Ελλάδας και της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Εντάξει, την οποία δεν ήμουν εδώ δυστυχώς. Τι να ανέφερα, θα σου πω, δεν ξέχασα. Δεν ήμουν δυστυχώς εδώ πέρα. Χάστηκα με τα τετοκούμπια, σκουρτοπούλια και τέτοια. Για να την τιμήσουμε. Αν βάλουμε το. Θα το μεθύσουμε τον ήλιο, θεωρείτε ότι η πολιτική προπαγάνδα. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, άσε που είναι και χθεσινό. Εντάξει, γιατί τα γενέθλια κρατάνε μέλη. Θα το μεθύσουμε τον ήλιο, σίγουρα. Ναι. Το παλιό, το ορθόδοξο. Θα σε ξανάβρω στου μπαχτσέδε 3 Σεπτέμβρη να περνά. Και συντροφιά στους καφενέδες, τα παλικάρια να κερνάς. Όπως έλεγε ο τραγούδι. Μπράβο αγοράκι μου, έτσι. Το παλιό γιόρταζε χθες, όχι το τωρινό. Το τωρινό είναι
Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας, έκλασε το Πασόκ και βγήκε το κοινάλ. Okay. Εννοείς η συνέχεια του, γιατί υπάρχουν και άλλοι οποίοι. Και με κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ γιόρταζε χθες, είναι η αλήθεια. Κομμάτι. Τι κομμάτι. Σε θέλω το ΣΥΡΙΖΑ γιόρταζε χθες. Απορώ γιατί δεν βγάλαν κάποια ανακοίνωση για να πούνε ότι ευχόμαστε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντρέα τον Παπανδρέου. Εντάξει, μεγάλη ηγετική μορφή. Εξτρέμω τα κόκαλά του δυστυχώς με αυτά που βλέπει. Δεν πειράζει. Ήταν πάντως θες όπως και να το κάνουμε. Το Πασόκ ήταν ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, της. Πώς να το πω. Δεν γίνεται, δεν γίνεται ο ίδιος δώρος που γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχεις δει εκείνη τη φωτογραφία που παίζει. Τα ζεμπέκικα το Πασόκ. Υπάρχει κουρουπάκι στο Facebook, ναι, ρε φίλε. Αυτό. Και εγώ σαν γνήσιος. Όχι, εντάξει, δεν ήταν όλοι πόντι βέβαια. Εντάξει, γιατί εκεί πέρα πάνω στα δικά μου τα μέρη με Λάνθιο και τα λοιπά, Κυλκής Κουλουπού, ρε παιδί μου, παλιά το Πασόκ στις δόξες του ήταν πάρα πολύ δυνατό. Εντάξει. Και ήταν το κόμμα το οποίο άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική κοινωνία περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και συνεχίζει να αφήνει το κόμμα. Όχι, δεν συνεχίζει να αφήνει. Τι είδε. Το παρελθόν του Πασόκ είναι πλέον, συνάδελφε. Δεν είναι το παρόν. Δεν υπάρχει παρόν, δεν υπάρχει μέλλον στο Πασόκ αυτή τη στιγμή μέχρι να αλλάξει κατάσταση. Ρε, μη μένεις αποκλειστικά στο όνομα, στη λογική σου λέω. Άκης ο Χατζόπουλος. Και στο πόσα άτομα από εκεί πέρα μέσα, τέλος πάντων, στελέχη, μεγάλα, μικρά, ανθυποστελέχη και όλα αυτά. Ναι. Παραμένουν σε. Τα βαριά. Στο προσκήνιο, άντε τα να το βαριά πέτσι. Χαρτιά του έχουν χαθεί. Καλά, ρε φίλε, ευχαριστώ πολύ. Δεν okay. Είναι όπως παλιά. Στην πολιτική βλέπεις ότι τα βαριά χαρτιά έχουν ένα δεν κύκλο που παλιά. Δεν είναι όπως παλιά, δυστυχώς. Δηλαδή, κάποτε το Πασόκ, θυμάμαι μια επιθεώρηση του έρμηνου του Χάρη Κλίν. Που έλεγε, ρε παιδί μου, λέει, το Πασόκ λέει έχει πάγκο. Έχει πάγκο, ρε παιδί μου, έχει λαλιώτη, έχει τσοχατζόπουλο. Έχει το ένα, έχει το άλλο. Είχε, ρε παιδί μου, πολύ. Ευάγγελος Γιαννόπουλος. Συγχωρέθηκε πριν χρόνια, βέβαια. Όταν είχαμε πάει την πρώτη μου εκδρομή, γιατί όταν είσαι μαθητής στα ελληνικά σχολεία, πας μήνυμου 2-3 ημέρες στην Αθήνα. Εννοείται και πενθήμερη. Στην πρώτη που είχαμε πάει, είχα δεύτερη. Έκτη δημοτικού είχα κάτσει στη θέση του κύριου Ευάγγελου Γιαννόπουλου στη Βουλή. Το θυμάμαι σαν τώρα. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, θα έλεγα. Εντάξει. Τέλος πάντων, ήταν μια σημαντική επέτειος θες για την πολιτική σκηνή της χώρας. Στα δικά μας αθλητικά παιδιά δεν έχει κάτι. Μην περιμένετε να ασχοληθούμε με κάτι όσο να φέρει. Δεν έχει κάτι, ρε φίλε. Έχει μου τον μπάσκετ, okay. Πάντα έχει. Έχει μου τον μπάσκετ. Πάντα έχει. Στον Άρη δεν έχει τίποτα καινούριο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον προπονητή. Στον ΠΑΟΚ απέκτησε. Το είδηση των ημερών είναι ότι απέκτησε Instagram Μπέλ Φερέιρα και κάνει και repost τη αναρτήση του. Δεν είναι σημερινό. Του Σαββίδη Steam. Εντάξει. Στον Ηρακλή δυστυχώς. Εκεί τι να ασχοληθεί και τι να πρωτοσχολιάσει. Που πάει να γίνει άρεση παλιό. Ο Ντάριος Γκάρετ θα σημαίνει τον Ηρακλή. Για το ποδόσφαιρο λέω. Για το ποδόσφαιρο δεν έχει σχολιάσει κάτι. Γιατί... δεν υπάρχει και κάτι. Ναι. Ο Ηρακλής είναι φίλο όλου αυτού που παίρνει θα του πληρώνει. Γιατί δεν του πληρώνει, ρε φίλε, άμα δεν του πληρώνει, δεν του έπαιρνε. Ναι. Καλά, τα έχουν κάνει κι άλλα αυτά στο παρελθόν. Δεν είναι... και δεν το αναπνέω τον Ηρακλή και για τον Άρη το λέω, για τον Πάχο το λέω. Γιατί τον μπάσκετ τη πόλη φέτο, σα το έχουμε ξαναπεί, σα το λέμε όλο το καλοκαίρι και φτάσαμε πλέον 20 μέρες πριν τον τζάμπλ. Δηλαδή σε 21 μέρες πριν. Φτάνει, ρε μεγάλε, με τα post. Και μην ξανανακατευθείς με τις μεταγραφές. Γιατί θα διώξει αυτό το προπονητή. Ποιος? Είναι ένα σχόλιο εδώ. Όχι, όχι για μας. Όχι. Α. Σε ποιο αναφέρεται? Σε ποιο κείμενο είναι? Γιατί κείμενο βλέπω είσαι. Εδώ το μήνυμα του Σαββίδη σε Φερέιρα. Δεν ξέρω ποιο αναφέρεται. Α, στο Σαββίδη Steam. Ωραία. Ναι. Σωστό. Η τοποθέτηση. Σωστή. Μια μέρα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή και διαβάσουμε τα σχόλια του κόσμου. Νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο και επικοδομητικό. Σε 21 μέρες, παιδιά, έχει Άρης ΠΑΟΚ στο παλέ. Ασχολείται κανείς. 21 days from now. Δεν ασχολείται κανείς. We have Άρης ΠΑΟΚ στο παλέ. Μόνο όσοι είναι στις ομάδες ασχολούνται με αυτό. Θα περάσουμε πάρα πολύ και ωραία. Και δεν έχει πολύ κιόλας, έχει τίποτα άλλο. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία εκείνη την μέρα, Αλεξάνδρου. Πιστεύω θα είναι καταπληκτικά. Δεν ξέρουμε και ο Άρης τι κατασταίνει. Γιατί αν το ΠΑΟΚ κουτσοκάνει κάτι, δεν είναι. Φέρνει παίχτες. Έχει Αμερικανούς. Εσύ θα λύσεις τα μπαν. Αλλά ακόμα δεν τα λύνει. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Περιμένουμε δηλαδή πότε θα τα λύσει. Άστε αυτό. Άστε τώρα. Αυτά είναι μακρινά. Τι. Πρέπει να κράξει το Σκουρτόπουλο. Πρέπει να κράξει την εθνική ομάδα. Δεν μπορώ, φίλε, εγώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί. Γιατί πρώτον δεν είμαι μπασκετικός. Ναι, δεν έχει σημασία. Γιατί όλοι όσοι κράζουν είναι μπασκετικοί. Εντάξει. Πιστεύετε ότι καταλαβαίνουν τι γίνεται. Και δεύτερον, δεν γίνεται μια ομάδα που όλοι τη έπλεγαν το εγκόμε τις προηγούμενες μέρες και από την προετοιμασία τη και λέγανε πάμε για μετάλλιο. Πάμε για μετάλλιο με τον Greek Freak, με τον Πρι
κτλ. Έχασα τη Βραζιλία. Δεν ήταν καλή. Το έβλεπα το παιχνίδι. Οκ. Okay. Φάνηκε βέβαια μια μέρα μετά ότι αδικήθηκε στην τελευταία φάση του. Στην τελευταία όχι, μην τη λες και σε αυτήν. Δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει. Είναι δεν ψέμα. Αδικήθηκε. Δεν αδικήθηκε. Αφού ρε φίλε κανονικά λέει πρέπει να. Κανονικά πολύ σωστά δεν μέτρησε η βολή. Και αυτό το... που έχει βγει από σήμερα τι είναι. Βγει από μία πλευρά. Η άλλη πλευρά εξηγεί το τι γίνεται και. Ψέματα δηλαδή. Δεν είναι ψέμα, είναι κακή ερμηνεία του κανονισμού. Μήπως θα έλεγε ο Άγγελος ψέματα. Κακή ερμηνεία του κανονισμού. Η σωστή ερμηνεία είναι αυτό το οποίο έγινε. Η βολή δεν έπρεπε να μετρήσει. Ναι. Όπως σωστά δεν μέτρησε. Γιατί την μπάλα δεν έβγαλε κανονικά ο. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Καμπόκλο. Καμπόκλο. Ναι. Τι καμπόκλο, ρε φίλε. Κάνεις καριέρα με το όνομα Καμπόκλο. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αύριο 3 η ώρα με τη Νέα Ζηλανδία. Ναι. Μας κάνουν και χάκα. Θα κάνουν σίγουρα. Μάλιστα. Έχω φωνή. Εντάξει, πιστεύω ότι αύριο λίγο κουτσά, λίγο στραβά, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Εντάξει, θα κερδίσουμε. Και έχω φωνή ότι ο Γιάννης θα είναι Γιάννης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι, όχι εκεί. Αύριο δεν νομίζω να. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες πότε παίζουμε κανονικά. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς την ημερομηνία. Ναι. Η λογική λέει ότι. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα, όχι, ρε. Όχι, Σαββατοκύριακο. Καταρχάς, το Μουντομπάστα ολοκληρώνεται 15 Σεπτεμβρίου. Σε τα παιχνίδια είναι... 11 μέρες δηλαδή. Ναι, το μεθεπόμενο είναι... σουκού. Ναι. Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα. Λογικά θα παίξουμε, σίγουρα θα παίξουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες εφόσον θα περάσουμε τη Νέα Ζηλανδία και μετά μένει να δούμε αν θα παίξουμε την Τουρκία ή τη Τσεχία. Αν κερδίσει η Τουρκία, παίζουμε με αυτούς. Αν κερδίσουν οι Τσέχοι, παίζουμε με αυτούς. Τουρκία παίζει με τη Βραζιλία. Όχι. Τουρκία παίζει με τη Τσεχία. Θα με τη Τσεχία. Ναι. Και η νικήτρια από αυτές τις δύο περνάει στην επόμενη φάση και η νικήτρια από τη δική μας παιδιά δηλαδή περνάει στην επόμενη φάση. Μάλιστα. Πιστεύω ότι ο Γιάννης λοιπόν εφόσον αύριο κάνουμε το καθήκον μας είτε κερδίζοντας 30 πόντους είτε κερδίζοντας 1 είτε κερδίζοντας 10 με την Νέα Ζηλανδία, πιστεύω ότι σε εκείνο το παιχνίδι με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι αυτός Γιάννης με το Walking Bucks ή τουλάχιστον φωνή, όχι ότι ξέρω κάτι. Έτσι freak μου mode. Έχει freak mode. Έτσι μου έχει γιατί δεν είναι μέχρι στιγμής πιστεύεις. Φίλε, τα είπα χθες. Ωραία. Δεν είναι τυχαίο πλέον. Είναι τρίτο τουρνουά του Γιάννη με την εθνική ομάδα. Είναι αυτό που έλεγε χθες ο Αντώνης ο Γκάτζιος ότι το διαβάσανε πάρα πολύ καλά οι Βραζιλιάνοι. Καλά, εκτός από αυτό. Ναι. Έκανε πολύ ωραίο τρίκο ο Πέτροβιτς. Δηλαδή έβαλε ντούκι κοντό επάνω του. Ναι. Ο οποίος. Ο τύπος είναι. Δηλαδή εμείς λέμε οι δικοί μας και όλοι παιχτάρες. Ο Άλεξ Γκαρσία. Ξέρω τι είναι. Ο Άλεξ Γκαρσία έχει παίξει στο NBA. Ναι. Είναι 39 χρονών και έχει κορμί 22χρονου. Τα λες καλά, τα λες καλά. Λοιπόν, και εκτός από αυτό, ο Άλεξ Γκαρσία έχει και πολύ μεγάλη εμπειρία. Ναι. Λοιπόν, και έκανε πολύ ωραίο τρίκ βάζοντας τον Γκαρσία πάνω στον Αντετοκούμπο. Κοντό, γιατί συνήθως οι περισσότεροι βάζουν ψηλό πάνω στον Αντετοκούμπο και σπαταλάνε ένα ψηλό. Mm. Για να του κόψει το παιχνίδι του Αντετοκούμπο από έξω προς τα μέσα που είναι το δυνατό του σημείο. Ναι. Και τον άφηνε να παίρνει την μπάλα στο post και μόλις το κούμπο γυρνούσε το κεφάλι του προς το καλάθι, ερχόντουσαν άλλα δύο χέρια πάνω του. Θα ήταν ο Βαρεζάο, θα ήταν ένα άλλο ψηλό. Μάλιστα. Ωραία, οπότε η μπάλα έφυγε το χέρι του το κούμπο. Ναι. Έτσι. Εγώ σου λέω, πιστεύω και δεν είναι πλέον τυχαίο. Έτσι, μακάρι να το διορθώσουμε στην πορεία. Ότι γενικά κανένα προπονητή που είχε τον Αντετοκούμπο στην εθνική ομάδα, είτε αυτό ήταν ο Κατσικάρη, είτε αυτό ήταν ο Μίσα. Ο Μίσα τον είχε αυτό ένα τουρνά, μπράβο. Είτε τώρα ο Σκουρτόπουλο. Εντάξει, το τουρνά αυτό ακόμα παίζει. Δεν περιμένω να το δούμε. Εντάξει, δεν έχει βρει τον τρόπο ναι. να εκμεταλλευτεί τα χαρακτηριστικά του Αντετοκούμπο στο FIBA Basketball. Ναι. Το οποίο είναι διαφορετικό από το Basketball NBA. Ναι. Και επειδή ο Γιάννης δυστυχώς ακόμα δεν έχει φτάσει στο σημείο να απειλεί με συνέπεια από μακριά. Ναι. Δηλαδή, το shoot θα το δώσουν όλοι. Ακόμα και τώρα που το έχει βελτιώσει και τα προηγούμενα χρόνια, και δεν το έχει φτάσει όμως σε ένα επίπεδο το οποίο το να πει ότι α, πρέπει να βγω πάνω στο shoot. Έτσι. Οπότε λοιπόν ζορίζεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εκμεταλλευτούμε. Τι να κάνουμε. Για το event στην Αριστοτέλη δεν λέτε τίποτα. Και εδώ μεταξύ και εγώ από φωτογραφίες του Εδονέμου εκεί πέρα δεν είδα τι παίχτηκε. Και φωτογραφίες είδα. Ναι, είχε στημένη οθόνη θερινού σινεμά στην Αριστοτέλη σήμερα. Τέλος. Α, και εμείς τι κάνουμε εδώ. Ναι, νομίζω ολοκληρώθηκε το σκηνικό. Εγώ αυτό πιστεύω, φίλε μου. Μακάρι να το βρούμε στην πορεία. Αρχίζει να μένει από αύριο και στα επόμενα παιχνίδια. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία διαθέτει ο παιχταράς να τα εκμεταλλευτούμε. Το πώς προπονητές έχουμε, έτσι ελπίζω να το βρούνε. Εντάξει. Απλά γενικά όλο αυτό το πράγμα κάθε φορά με μια στραβή είναι όλοι άχρηστοι και όταν κερδίζουν πάμε και το μετάλλιο, κάπου πρέπει να το κόψουμε. Και, άμα χάσουμε, αύριο, και αυτές οι αναλύσεις και από μπασχετικούς συναδέρφους δηλαδή, αμέσως δηλαδή έτοιμοι λες.
έχει μπει στο θυμικό μας μια λογική ότι περιμένουμε τη στραβή για να κράξουμε. Και άμα χάσουμε αύριο από τη Νέα Ζηλανδία. Αποκλειστήκαμε. Αντίο, γεια σας. Μεγάλη αποτυχία. Πω. Τι έχει να ακουστεί. Καλή είναι αυτή. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι είναι στο επίπεδό μας. Καλημέρα. Απλά πιστεύω ότι η ομάδα αύριο θα είναι ο λίγον τι επηρεασμένη από ό,τι έγινε με τη Βραζιλία. Έχουν κάτι αξιόλογο οι Νέο Ζηλανδία. Δεν έχω τώρα αυτό μπροστά μου, τώρα, να σου πω την αλήθεια. Κάποιο γνωστό όνομα. Αυτό σου λέω. Ο Webster που είναι καλό παίχτη. Νομίζω ότι παίζει στο NBA. Νομίζω. Ε. Ναι, κάτσε. Ναι. Τα αδέλφια Webster. Κάτσε να δούμε. Ο Corey Webster, αυτό νομίζω είναι πιο γνωστό. Και αυτό νομίζω ότι έχει παίξει ή παίζει στο NBA. Ε. Όχι, δεν έχει παίξει στο NBA. Μήπως είναι ο άλλος. Έχει παίξει από τον Κόρυβο. Ο Corey Webster. Παλιότερα. Είναι και ο Ty Webster. Μήπως είναι αυτό. Όχι, όχι. Αυτό όμως έχει παίξει σε καλές ομάδες. Έχει παίξει στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη και στη Γαλατασαράι. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Γενικά δεν έχει. Μπορεί να μην ξέρουμε τους παίχτες, μπορεί να πιστεύουμε ότι τέλος πάντων είμαστε από όλους καλύτεροι γιατί έχουμε τον Αντετοκούνμπο, τον Σλούκα, τον Καλάθι και όλα αυτά. Ωραία. Αλλά πλέον οι αποστάσεις των ομάδων δεν είναι όπως ήταν παλιά. Έτσι. Και το καταλάβαμε και στο παιχνίδι με τη Βραζιλία. Ότι ναι, μένει στα χαρτιά, οκ, okay, εμείς πιο δυνατοί και φαβοροί και το ένα και το άλλο, αλλά αν δεν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις τα πάντα, θα έχεις πρόβλημα όπως και είχαμε με τη Βραζιλία. Έτσι. Και τώρα καλούμαστε, αφού κερδίσουμε αύριο. Η λογική λέει ότι μία νίκη μετά δεν μας κάνει για να προχωρήσουμε. Δηλαδή, να κερδίσουμε την Τουρκία. Με Τουρκία λογικά θα χρειαζόμαστε Σάββατο. Δύο νίκες, ναι. Και πάντα στη λογική ότι η Βραζιλία θα κερδίσει αύριο το Μαυροβούνιο. Γιατί κουβαλάς τα αποτελέσματά σου στη δεύτερη φάση, δεν θα ξαναπαίξει η Βραζιλία στον όμιλο. Το ιδανικό θα ήταν να κερδίσουμε αύριο εμείς, να χάσει η Βραζιλία από το Μαυροβούνιο, κάτι που δύσκολο. Δεν νομίζω να γίνει. Και να περάσει ένα από την Τουρκία και τη Τσεχία. Okay. Νομίζω ότι η Τουρκία και η Τσεχία δεν πρέπει να έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Okay, οι Τούρκοι είναι αρκετά καλοί, το είδαμε με τους Αμερικάνους που αυτοκτονήσαν δύο φορές για να μην τους κερδίσουν και στην κανονική περίοδο και στην παράταση. Αλλά και οι Τσέχοι δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Εντάξει, λογικά μας βολεύουν πιο πολύ οι Τσέχοι. Okay, είναι λιγότερο δυνατοί από τους Τούρκους. Τέλος πάντων. Μετά μπαίνει ουσιαστικά σε μια διαδικασία νοκάουτ παιχνιδιών. Από αύριο θα πω εγώ. Γιατί το αυριανό παιχνίδι. Σαν νοκάουτ είναι για την ομάδα, γιατί αν κερδίσει περνάει, αν χάσει αποκλείεται. Do or die. Ναι, τι να σου πω τώρα, εντάξει. Τι έχει να γίνει. Εγώ πιστεύω ότι γενικότερα θα είμαστε αυτοί που πρέπει. Και δεν μου έκανε καθόλου εντύπωση το ότι η Βραζιλία μας διάβασε και ότι βρήκε τρόπο να μας κερδίσει και ότι είχε μια διαφορά 17 πόντων και τη χάσαμε. Ναι, παιδιά, στο σύγχρονο μπάσκετ, το να έχεις μια διαφορά πολλές φορές δεν λέει τίποτα. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Επειδή εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα. Γενικότερα, γενικότερα τρίποτα δεν το έχουμε ιδιαίτερα, έτσι. Τι δεν το έχουμε ιδιαίτερα, δηλαδή. Χθες είχαμε 34%. Πόσο να έχουμε, ας πούμε. 50. Γιατί τους έβλεπα εκεί πέρα που πήγε. Με το Μαυροβούνιο επίσης βάζαμε. Δεν έμπαινε μπάλα εύκολα. Τι δεν έμπαινε, φίλε. Δηλαδή έχει 34%. Οκ, okay, είσαι μια ομάδα που δεν είσαι. Δεν έχει τον killer έξω το 75. Αυτό, ναι, αυτό πήγα να σου πω τώρα. Okay. Τον killer δεν τον. Έχει άλλα πράγματα όμως, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή. Διαβάζω παντού ότι δεν έχουμε μακρινό σουτ και όλα αυτά είναι okay, δεν έχουμε. Έχουμε τον Αντετοκούνμπο, έχουμε το Καλάθι, έχουμε τον Σλούκα. Ναι. Δεν έχουμε μακρινό σουτ. Μπορούμε σε όλα τα μάτια να έχουμε 30 με 35% στο τρίποντο. Μια χαρά είναι. Αλλά να κάνουν οι άλλοι αυτά που πρέπει να κάνουν. Ναι. Έτσι. Να πάρουμε τον Αντετοκούνμπο αυτά που μπορούμε να πάρουμε, που αν τα πάρουμε θα πάμε τρένο. Έτσι. Ο και ο Καλάθι με τον Σλούκα να κάνουν αυτά τα οποία μπορούν να κάνουν επίσης. Έτσι. Αυτό σου λέω. Πιστεύω, όταν λες δηλαδή ότι θα είναι επηρεασμένη αύριο η εθνική προς το αρνητικό, έτσι. Ναι, πιστεύω ρε παιδί μου ότι εντάξει, τώρα τα παιδιά δεν είναι από άλλο πλανήτη, παρότι έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία και έχουν περάσει και με τις ομάδες τους διάφορα τέτοια θέματα. Εντάξει, είναι φυσιολογικό να είναι αύριο λίγο μαγκωμένοι. Ναι, και αν δεν ξεμπουκώσουν λίγο σε αυτό το κομμάτι, το ξέρεις δηλαδή να μπουν 2-3 ελεύθερα σουτ, μπορεί και να ζωριστούμε αρκετά. 15-0 σε Ελλήνες δηλαδή. Οκ, okay, εντάξει. Κατάλαβες. Απλά εγώ σου λέω. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω μια ομάδα με τον Αντετοκούνμπο μέσα. Αυτόν τον Αντετοκούνμπο. Τον Σλούκα, τον Καλάθι, τον Πρίντεζι. Με τον Μπουρούσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο παιδιά που είναι πολύ καλοί παίκτες. Ναι. Σε πολύ ψηλό επίπεδο. Είναι και προσωπικότητες. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Ναι, παρακαλώ. Επειδή γίνεται πολύ κουβέντα για τον Σκουρτόπουλο. Τι. Θεωρείς ότι ήταν η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή για την Εθνική.
Κάνω εγώ το συνήγορο διαβόλου. Να κάνω εγώ το συνήγορο διαβόλου. Ποιο άλλο συνεργαστεί με αυτήν την ομοσπονδία. Τρομερό. Άρα, φίλε. Δεν θα έρθει ο Μαραντόνα στον Άρη. Εδώ έγραψαν ότι θα έρθει ο Γκούτι. Ωραία. Γκούτι. Το Γκούτι. Τι να πω για το Σκουτόπουλο, φίλε. Ποιο άλλο προπονητή, ωραία, Έλληνα, από του πολύ καλού Έλληνε που έχουμε, θα μπει σε διαδικασία να συνεργαστεί με αυτήν την ομοσπονδία. Πρώτον. Και δεύτερον. Ο Πρίφτης όχι. Όταν θα έρθει να ζητήσει λεφτά. Ναι. Ωραία. Για να κάνει ένα συμβόλαιο. Τι κουβέντα να κάνει. Πόσο πέρασε ο Σκουρτόπουλο στο μήνα, Ρενικό Συνήθεια. Είναι αστείο το ποσό. Δεν είναι άγιο το ποσό νερά. Πες το μου. Είναι αστείο. Δεν χρειάζεται. Δείξτε λίγα. Μου. Δείξτε μου. Και δεν λίγα. Δεν έχει σημασία. Δείξτε το μου. Ρε. Δεν έχει σημασία. Γιατί? Δεν έχει σημασία. Τι γέρε. Ο Σκουρτόπουλο, τον οποίο κράζουμε όλοι, έτσι, αυτή την εποχή, πήγε την ομάδα από τα προκριματικά στο Μουντομπάσκετ. Με μία ήταν, δεν κάνω λάθος. Ναι. Με 10 στα 11, 11 στα 12 πόσο είχε. Παίζοντας με μένα και με σένα. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, ας το πιστώσουμε και κάτι καλό. Έτσι. Τώρα, το τι θα κάνουμε σε αυτή τη διαδικασία του Μουντομπάσκετ, εγώ σου λέω, για μένα ο στόχος της εθνικής ομάδας, στο δικό μου, στα δικά μου τα μάτια, ήταν να προηγούμε τελικά. Έτσι. Τώρα αυτός ο στόχος έχει γίνει πιο δύσκολο με το αυθήνιτα από τη Βραζιλία. Και πάντα στη λογική ότι κερδίζουμε αύριο, έτσι. Αλλά έτσι όπως έγινε, εγώ σου λέω, πιστεύω πολύ σε αυτήν τους παίκτες, τον Σλούκα, τον Καλάφη, τον Αντετοκούμπο. Είναι παίκτες πολύ μεγάλης, πολύ καλής νοοτροπίας, νικήτρες νοοτροπίας, πολύ μεγάλη ποιότητα. Εντάξει. Και νομίζω ότι κάπως θα βρούμε έναν τρόπο να εκμεταλλευτούμε τον Αντετοκούμπο. Δεν γίνεται. Κάπως πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Ο Θανάσης γιατί δεν παίζει πολύ. Τι να μπει να κάνει ο Θανάσης, φίλε. Να σουτάρει. Τι εννοείς να σουτάρει. Μάλιστα. Αφού λένε ότι έχει καλό σουτ. Ο Θανάσης το κούμπο. Ναι. Μάλιστα. Okay. Γιατί επιτέβαλε 5 τρίποντα που κοιμήθηκε τόσο ένα φιλικό. Μάλιστα. Είδα κάποιους να γράφουν. Εγώ δεν ξέρω ότι σουτέρ το ένα. Γιατί δεν παίζει ο Μάτζερ, θα μου πει τώρα. Γιατί δεν έβαλε το Βασιλόπουλο. Να σου πω, παιδιά, μακάρι να τόσο εύκολα όλα. Έτσι όπως τα βλέπουμε εμείς 40 λεπτά που παρακολουθούμε ένα παιχνίδι, αλλά δεν είναι. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, ας έχουμε λίγο εμπιστοσύνη σε αυτούς που είναι εκεί πέρα, που δουλεύουν ωραία καθημερινά, που σπάνε το κεφάλι τους, προσπαθούν να βρουν λύσεις. Κάτσε να χάσουμε αύριο, θα σε ψάχνω στα τηλέφωνα αύριο το βράδυ. Ρε φίλε, να σου πω κάτι, ένα μάτσι είναι αύριο. Μπορεί να παίξει με την Ισλανδία, να ανοίξει ο ουρανός και η Ισλανδία να βάλει 15 τρίποντα. Άντε, παίξ τους. Αυτό είναι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Να χάσουν και να φύγει ο Βασιλακόπουλος στην ΕΟΚ. Ναι, καλά. Okay. Αυτό είναι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε και γι' αυτό με εκνευρίζει εμένα αυτό το πράγμα. Ότι είναι μία διοργάνωση που γίνεται μέσα σε 15 μέρες. 15 μέρες μέσα μπορεί να παίξεις 3, 2, 5, 8 παιχνίδια. Ωραία. Mm. Για να φτάσει στο τελικό, 8 παιχνίδια. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει δηλαδή μέσα σε 15 μέρες. Δεν παίζει ρόλο και η μέρα και το λάθος που μπορεί να κάνεις σε μια μέρα και να το πληρώσεις αυτό στην πορεία. Ή δεν παίζει ρόλο αν σε αυτές τις 15 μέρες σου ανοίξουν ουρανοί και τα πας όλα και σου πηγαίνουν όλα σούπερ. Εκεί κρίνεται. Χθες βλέπαμε το παιχνίδι με τη Βραζιλία. Ωραία, και έβλεπα παντού να κράζουν τους πάντες. Σε παιχνίδι το οποίο κρίθηκε σε μια φάση στο τέλος. Σε μια βολή. Δηλαδή κρίνεται ένα παιχνίδι στον πόντο και στη φάση και εμείς ασχολούμαστε με το. Όχι δεν κάνει, όχι δεν δείχνει, όχι το ένα, όχι το άλλο. Μου φαίνεται πολύ κουραστικό πλέον αυτό, να ξέρεις. Το έλεγα και χθες. Με έχει κουράσει πολύ αυτό το σκηνικό. Με το ότι περιμένουμε τη στραβή όλοι για να σταυρώσουμε τους πάντες. Του ίδιου πριν δύο μέρες λέγαμε ότι ο Μαδάρα και ο Δοστροτήρας και θα πάρει το μετάλλιο και όλα αυτά. Με έχει κουράσει πολύ εμένα αυτό το σκηνικό πλέον. Δεν έχω την υπομονή που είχα παλιά. Και γιατί γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι. Δηλαδή, εγώ ρε φίλε, για να μπω στη δικασία να κρίνω το Σκουρτόπουλο, θα πρέπει να ξέρω, ωραία, ή τέλος πάντων να έχω μια εικόνα για το πώς έχει δουλέψει αυτό το διάστημα. Δεν την έχω. Δεν την έχω. Ωραία, εγώ βλέποντας χθες το παιχνίδι, αυτό έλεγα σε εκείνη τη φάση με το καλάφι στο τέλος και την πάσα που έκανα στο κούμπο. Εκείνη την ώρα live είπα τι κάνεις ρε Καλάθη. Ναι, αλλά μετά είδα τη φάση στο replay. Έτσι. Σκουρτόπουλος. Τι έχουμε, γραμμή. Θα είναι Σκουρτόπουλος. Περίμενε, άμα είναι γραμμή, περίμενε να συνδεθούμε. Μήπως είναι ο Χρύσανθος. Ορίστε, ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, ναι, καλησπέρα. Α, καλησπέρα. Πολύ ωραίο φίλος. Αριανός μπασκετικός. Ναι. Πολύ ωραία. Ο μπασκετικός, έτσι. Ναι. Ναι. Πώς το λένε, το πρωί ποδοσφαιρικό, το βράδυ μπασκετικό. Εντάξει. Ναι. Τη μέρα νοικοκύρης, το βράδυ Μαρτωλός. Πείτε εκεί στον κύριο Παπαδόπουλο στον Αμπάσκετιτς. Εγώ δεν είπα φίλε ότι είμαι πολύ σχετικός, να ξέρεις. Όταν ένα παιχνίδι τελειώνει με ένα πόντο διαφορά, λοιπόν,
δεν μπορεί να είναι δεν παίξαμε καλά. Επειδή κερδούσαμε 17 πόντους, παίζουν και οι αντίπαλοι, πέστε του. Δεν παίζουμε μόνοι μας. Ε? Αυτό προσπαθώ να πω και εγώ από χθες. Μπράβο. Οι αντίπαλοι έχουν τον Χουέρτα. Καλός παίκτης, θα τον θέλαμε όλοι. Καλός. Είχανε και τον Μπαρμπόζα. Είχανε και τον Καρσία. Είχανε και τον Βαρεσάο. Τον βαράει μπουνιές, κλωτσιές και τους έπαιρνε όλους παραμάζωμα. Μια χαρά παίκτης ο Βαρεσάο. Μπράβο. Και κάποια παιδιά είχαν ένα άλλο νεαρό παιδί που παίζει και αυτό σε εκείνο το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Όπως παίζουν και ο Μπαρμπόζα σε εκείνο το πρωτάθλημα. Όπως παίζει και ο Βαρεσάο σε εκείνο το πρωτάθλημα. Νησάβι πια. Ναι. Και αυτοί έχουν κάποιους καλούς παίκτες που παίζουν και είναι έμπειροι. Και έχουν και ένα προπονητή ο οποίος δούλεψε το παιχνίδι, βρήκε έναν τρόπο να αντιμετωπίσει τον Γιάννη. Ξέρεις από πότε το ετοίμαζε το παιχνίδι, άκουσες πότε το είπε. Από τότε που έγινε η κλήρωση το ετοίμαζε το παιχνίδι. Ναι. Ναι. Α, εντάξει. Δεν τρέχει τίποτα. Όχι. Εμείς. Απλά αν α πούμε. Επειδή έχουμε τον Αντετοκούμπο πρέπει να τους κερδίσουμε όλους. Ναι, πρέπει να περνάμε από πάνω τους και να κερδίσουμε τους πάντες. Βρε ελληνική νοοτροπία τώρα, βρε εντάξει, τι ψάχνεις να βρεις. Εδώ, και πριν δύο μέρες, ο ΣΥΝ 25 με τον Ευρωβούνιο, αέρας, δηλαδή ξεφτύλα το χάλκινο μετάλλιο. Δηλαδή το λιγότερο τελικό. Που με το Μαυροβούνιο στο φιλικό κέρδισε σε ένα καλάθι, παιδί μου. Ναι, ναι. Α, μπράβο. Εκείνο δεν το ξέραμε, δεν παίζει καμιά σημασία. Αφού τους ρίξαμε 25, τώρα όλους θα τους αρώνουμε. Ναι. Απλά επειδή είναι τώρα η Αμερική στη μέση, γι' αυτό γίνεται αυτό το ταλαβέρι. Και εγώ θέλω να πω το εξής. Εάν θέλεις να διακριθείς, όπως λες, άσε τα στοιχηματζίδικα. Mm-hmm. Αν θέλεις να διακριθείς σαν χώρα και λες ότι ρε παιδί μου τώρα είμαι καλά, έχω και αυτό το μπέχτη μέσα και το ένα και το άλλο, πρέπει ρε φίλε να κερδίσεις και μια ομάδα που είναι... Έτσι είναι. Ναι, μέσα στα μετάλλια. Ναι, κοίταξε, αν κέρδιζες τη Βραζιλία και πήγαινες με 3-0 στην επόμενη φάση, θα είχες και το μαξιλαράκι μια ήττας. Τώρα η λογική λέει ότι θέλεις δύο. Πρέπει να πας και να κερδίσεις. Πρέπει να κερδίσεις. Ναι. Και εγώ λέω ότι μπορούμε να την κερδίσουμε την Αμερική. Και εγώ το πιστεύω. Έτσι, μπράβο και να ξαναγραφτεί η ιστορία όπως γράφει. Προφανώς όχι λόγω της δικής μας εθνικής ομάδας που okay, έχει πολλή ποιότητα για κάποιους παίκτες πολύ υψηλού επίπεδου, γιατί και η Αμερική δεν είναι η ομάδα που θα μπορούσε να ήταν τέλος πάντων. Έτσι, γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Επειδή είδα και λίγο το παιχνίδι της Αμερικής με την Τουρκία, αφού έφτασε η Τουρκία σε αυτό το σημείο να αυτοκτονήσει η Τουρκία. Δύο φορές κιόλας. Ναι, βέβαια. Να αυτοκτονήσει η Τουρκία σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι εμείς γιατί να φοβηθούμε. Ακριβώς. Εμείς γιατί να φοβηθούμε. Συμφωνούμε. Αλλά λες. Πάντα σου λέει ότι αύριο δεν γίνεται έτσι. Ότι αύριο κάνεις δουλειά σου είτε εύκολα είτε δύσκολα και περνάς έτσι. Γιατί δεν είμαστε σίγουρα εκεί. Γιατί να μην σκέφτονται οι Αμερικανοί, δηλαδή. Πώς το λένε. Γλιτώσανε μια φορά και δεύτερη θα την γλιτώσουνε. Δεν ξέρω. Εντάξει, μπορεί να είναι και θέμα μέρας, ρε παιδί μου τώρα. Έτσι. Μπορεί οι Αμερικανοί να ήταν και με την Τουρκία να ήταν σε κακή μέρα τέλος πάντων και όλα αυτά. Δεν σου λέω. Απλά κοίταξε. Εγώ νομίζω αυτό έχω μια φωνή μέσα μου, ρε παιδί μου. Ότι εφόσον αύριο την κάνουμε τη δουλειά μας είτε έτσι είτε αλλιώς. Θα κάνουμε τρεις νίκες και εγώ. Σε εκείνο το παιχνίδι με την Αμερική πιστεύω ότι ο Γιάννης θα είναι ο Γιάννης των Bucks. Θέλω να πιστεύω. Να σου το πω έτσι. Ναι. Κατάλαβες. Έστικτο, όχι κάτι, ρε παιδί μου. Που λένε για το γαμό τώρα, παιδί μου, να τους πάρει. Ναι, ναι. Ναι. Αυτό. Και παρότι είναι ξεκάθαρο ότι ούτε ο Σκουρτόπουλος ακόμα έχει βρει τρόπο να το εκμεταλλευτεί, όπως και οι προηγούμενοι προπονητές που ήταν στην εθνική ομάδα. Τώρα είναι θέμα προπονητών. Είναι θέμα του παιχνιδιού, δεν ξέρω. Εγώ καταλαβαίνω ότι όλοι οι άλλοι που παίζουν μεταξύ μας έχουν ετοιμαστεί πώς θα μας αντιμετωπίζουν. Ενώ εμείς είμαστε λίγο κάπως. Ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί ο Γιάννης να είναι ένα τρομερό. Όταν έχεις αυτό το παίχτη, παλικάρι μου, όταν έχεις αυτό το παίχτη, όντως οι αντίπαλοι όλοι, ας πούμε, ετοιμάζονται. Ειδικά αυτοί που ξέρουν ότι θα παίξουμε, ρε παιδί μου, και οι Τούρκοι, έτσι και οι. Εντάξει, εγώ ποντάρω και λέω και στον εγωισμό του, γιατί όντας MVP του NBA και γενικότερα έχοντας αυτή την νοοτροπία, πιστεύω ότι και ο ίδιος μέσα του θέλει να μπει και να αποδείξει πολλά πράγματα. Και αν το καταφέρουμε να το βγάλουμε αυτό το πράγμα. Νομίζω θα είμαστε όλοι κερδισμένοι. Έτσι πιστεύω. Αρκεί να κάνουμε αύριο δουλειά μας, γιατί σου λέω, πιστεύω ότι αύριο το παιχνίδι θα είναι.
αρκετά αγχωτικό, ξέρω εγώ, έτσι, έτσι μου φαίνεται εμένα. Ναι, γιατί οι άλλοι ξέρεις, τρέχουμε, πετάμε την μπάλα και άμα έρθει ήρθε και άμα ναι. δεν έρθει και τι έγινε, ναι. στην Ολλανδία είμαστε, δεν είμαστε ακριβώς. τίποτα. Τάχνει. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι, είναι τέτοιο είδους παιχνίδι. Τέλος. Δεν πειράζει, εντάξει. Εντάξει. Ας ευχηθούμε να, να πάνε όλα καλά, γαμό, το χρειάζεται λίγο. Αυτή η ομάδα και αυτοί οι παίκτες το χρειάζονται. Είναι, ναι, και, είναι κρίμα, πώς να και πω, ας τους αγαπήσουμε και λίγο, έτσι, ας τη δούμε και λίγο με θετικό μάτι την ομάδα. Έτσι, θέλουμε να κερδίσει και όχι να περιμένουμε να χάσει για να τους κράξουμε όλους. Αυτό ρε φίλε με την Ελλάδα που οι Έλληνες είναι απίστευτος λαός. Το βλέπεις σε όλα τα επίπεδα, με όλους τους φιλάθλους όλων των ομάδων. Το βλέπεις και στο εθνικό επίπεδο, είτε είναι ποδόσφαιρο είτε είναι μπάσκετ. Ναι. Έχουμε καταφέρει να τα κάνουμε όλα ή άσπρο ή από εδώ ή μαύρο ή από εκεί και τελειώσαμε. Ναι. Δεν υπάρχει μέση οδός. Τέλος πάντων. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Και Νίκο Παπαδόπουλε, ναι. μάθε και λίγο μπάσκετ. Τι να μάθει, ρε, τι να μάθει. Τον έχει φάει το ποδόσφαιρο. Λοιπόν. Στοίχημα.gr μαζί μας, στοίχημα καθημερινά με τις καλύτερες αποδόσεις. Είναι μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Κατεβάζετε εφαρμογή για tablet και κινητό και την έχετε παντού μαζί σας. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε μπαλαντέρ μέχρι και τις 12 με παράτσαρα. Πάλι έφυγε, τι κάνει. Κάποιο ρεπορτάζ θα έρθει σίγουρα. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε μέχρι και τις 12 στον μπαλαντέρ. Ξεκινήσαμε, ξέρετε, να κάνουμε λίγο έτσι κουβεντούλα και την εθνική, όπως και να το κάνουμε. Την εθνική του μπάσκετ, όπως και να το κάνουμε, επειδή είναι στο μοντομπάσκετ, έχει λίγο παραπάνω ενδιαφέρον αυτές τις μέρες και παίζει και την πρόκρισή της. Έχουμε γραμμή να μας περιμένει, φίλε Χρήστο. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Πολύ καλά κι εμείς. Λοιπόν. Μπορούσαμε και καλά, αλλά εντάξει. Παναγιώτης, ωραίος. Ναι. Λοιπόν, για μπάσκετ. Μ' αρέσεις. Για πες. Ναι. Το κακό με τον Έλληνα γενικά είναι ότι δεν είναι ρεαλιστής. Σωστά. Είναι ότι είναι λίγο. Ζούμε με τα περασμένα μεγαλεία, ρε ναι. παιδί μου. Ναι. Δεν είναι επικαιροποιούμαστε ότι... λίγο στην κατάσταση. Δεν έχουμε σωστός. Πολύ. Ναι. Είναι ότι γενικά, ας πούμε, δεν βλέπει μπάσκετ πολύ και βλέπει απλά όποτε παίζει εθνική και λέει. Βγάζει όμως το συμπέρασμά του. NBA και... Ναι, και βγάζει το συμπέρασμά του από τον καναπέ του. Εκεί είναι το φοβερό, από τον ναι. καναπέ του. Ενώ δεν έχει δει καθόλου μπάσκετ όλη τη χρονιά. Βλέπει ένα ΠΑΟΚ Άρης, ένα Άρης ΠΑΟΚ, ένα Άρης ΑΕΚ και τα σχετικά. Ναι. Αλλά κρίνει τους πάντες. Δηλαδή, χάνει βολή ο Μπογκδάνοβιτς σήμερα, τι παλτό είναι αυτός. Ναι, σωστά. Δηλαδή, ποιος να σου πω, ένας παίχτης παλιά δεν έχανε ούτε μία βολή. Mm-hmm. Τώρα αυτοί παίζουν NBA. Ναι. Κατάλαβε, δηλαδή, αυτός είναι ο Έλληνας. Ξεστή, απλά νομίζω ότι. Τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται εμένα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, μπορεί εγώ να μην έχω πλέον την υπομονή που είχα παλιότερα. Δεν το μπορώ πλέον. Δηλαδή, να κρίνεται κάποιος τόσο εύκολα, ή μάλλον να κατακρίνεται, γιατί το να κρίνεται είναι ναι. μέσα στη δουλειά του, okay. Ενώ έχει χάσει ένα παιχνίδι ή έναν πόντο. Δηλαδή, να πω το χθεσινό παιχνίδι. Ήσουν πολύ κακός, ρε παιδί μου, ξέρω. Σου πήγαν όλα στραβά, δεν έκανες τίποτα και έφεγες νέα 20 άρθρα κεφαλαίου τη Βραζιλία. Εκεί να καταλάβω την σκληρή την κριτική. Okay. Απλά πολλοί πατάνε στο ότι είχαμε διαφορά 17 πόντους και πατάνε σε αυτό για αυτό που σου λέω. Επειδή δεν βλέπουν γενικά μπάσκετ. Δηλαδή δεν βλέπουν ότι στο NBA, στην Ευρωλίγκα, γενικά παντού, όπου και να το πάρεις, 17 πόντοι δεν είναι. Δεν λέει τίποτα. Αν δεν είναι 17 πόντοι 3 λεπτά πριν το τέλος, δεν λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα. Ακριβώς. Ακριβώς. Εντάξει. Πώς μας βλέπεις, γενικά πιστεύεις ότι στην πορεία θα στρώσουμε λίγο, θα παίξουμε λίγο καλύτερα, θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε? Εγώ λέω ότι ο στόχος, ο νορμάλ για αυτή την ομάδα είναι τα πρώιμη τελικά. Ναι. Ναι. Τώρα μετά από εκεί και πέρα άλλη κουβέντα. Okay. Τι έγινε, φυσικά πολύ για μπάσκετ, για να ανοίγουμε γραμμές. Φυσικά ρε φίλε, εννοείται. Τι έγινε, φυσικά, ρε, φίλε. Τι έγινε. Φυσικά. Φυσικά. Έλα. Μας είπες εδώ πέρα γιατί δεν έβαλε το Θανάση να σουτάρει. Ποιος? Χθεσινέ, εσύ. Αυτό το άκουσα και. Σου ήρθε και εσένα κατά κούτελα σου την πέτρα, ε. Ρε παιδιά, εγώ δεν ξέρω. Εγώ ρωτάω γιατί είδα κάποιος να γράφουν ότι ο Θανάσης είναι σουτέρ. Εγώ δεν ξέρω. Αυτό δεν ήταν απίστευτο. Αυτό ναι, ποιος ναι. το έγραψε πρέπει να του απαγορευτεί να γράφει. Αργιανός και άλλος Αργιανός. Κι άλλος Αργιανός. Κι άλλος Αργιανός. Ναι, εντάξει, φίλε. Μπασκετομάνα είναι η πόλη, οι Αργιανοί θα βγαίνουν. Αργιανοί θα βγαίνουν, φυσικά. Όταν οι Πέμπτες, τις Πέμπτες κλείνουν τα μαγαζιά κτλ. Μάλιστα. Τι λέγαμε τώρα για την Ελλάδα, δεν λέγαμε. Για την Ελλάδα, αν πιστεύεις ότι θα στρώσουμε στην πορεία, ξέρω εγώ, ή τέλος πάντων θα κάνουμε αυτό που πρέπει να απλά κάνουμε. Απλά τώρα να λίγο σφίξαμε τώρα. Ναι, σφίξαμε πολύ. Αυτό είναι αλήθεια. Σφίξαμε πολύ. Απ' τη μία θα μας βόλευε να περάσει η Τσεχία, αλλά από την άλλη, άμα πάει και η Βραζιλία με 3-0, πιστεύω ότι θα την κερδίσει πιο εύκολα από την Τουρκία.
Το ιδανικό δηλαδή, δεν θα είναι μόνο για μα πιο εύκολη τυχαία, θα είναι και για τη Βραζιλία. Το ιδανικό θα ήταν να χάσει αύριο η Βραζιλία. Ναι, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε μετά πρέπει να ποντάρουμε στο να χάσει η Βραζιλία ένα παιχνίδι στη δεύτερη φάση. Αλλά ναι, και πάλι δεν. Αν περάσουμε, σίγουρο, έτσι, δηλαδή, γιατί το αυριανό σου λέω και εγώ πιστεύω ότι είναι δύσκολο παιχνίδι, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Εφόσον περάσουμε, νομίζω ότι αν είναι να πάμε στα προημιτελικά, πρέπει να κάνουμε δύο νίκες. Δύο νίκες, εννοείται αυτό. Δεν δε βγαίνει αλλιώς. Οτιδήποτε άλλο λογικά σε αφήνει απ' έξω. Εντάξει. Τώρα γενικά, σαν ένα σχόλιο έτσι για το τουρνουά, εγώ επειδή γενικά γουστάρω πολύ Ισπανία, γενικά δηλαδή και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, φουλ Ισπανία, πολύ πεσμένη φέτος. Πολύ πεσμένη. Γενικά δεν ξεκινάει καλά τα τουρνουά. Αυτό θα σου έλεγα. Και γενικά δεν τους κρίνω τους συγκεκριμένους τόσο νωρίς, γιατί έχουν τρομερή εμπειρία. Ναι. Και τα μεγάλα παιχνίδια. Ακριβώς, είναι... ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι σε πολλά από αυτά τα παιχνίδια κιόλας, επειδή ξέρεις και αυτοί είναι και αρκετά έμπειροι, κάποιοι αυτούς είναι και λίγο μιας ηλικίας, δεν είναι δηλαδή 20άρια. Ναι, είναι 30-30 φεύγαν. Ναι. Έχουν τον τρόπο να κάνουν και την οικονομία τους και να είναι εκεί που πρέπει, όπως πρέπει. Εγώ νομίζω ότι η Ισπανία θα είναι στα μετάλλια και φέτος. Το πιστεύεις, ναι. Ναι. Παρότι έχουν πολύ σημαντικές απουσίες, έτσι. Okay. Αλλά και πάλι, ναι, αυτοί που είναι εκεί έχει πολύ σημαντικές απουσίες. Καλά, είναι παιχνιδάδες, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Δεν το συζητάμε. Ναι. Αυτή που βλέπω ότι πραγματικά θα πάρει το χρυσό είναι η Σερβία. Δηλαδή. Ναι, με την εικόνα της των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει πλήρες ρόστερ. Ναι, είναι πολύ γεμάτη. Το παράξενο είναι ότι έχει 4 πεντάρια. Είναι λίγο. Εντάξει, τον Γιώκητ όμως, δεν μπορείς να το πάρεις. Ναι. Δηλαδή μπορεί να κάνει τα πάντα. Οπότε ναι, δεν είναι το κλασικό πεντάρι που να πεις ότι. Ναι. Είναι ψηλός playmaker. Απλά να σου πω λίγο κάτι, τι πιστεύω για τη Σερβία. Στα δύσκολα. Θα έρθουν και παιχνίδια δύσκολα για τη Σερβία, παιδί μου. Έτσι. Ξέρω εγώ στα προημιτελικά, στα μητελικά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει καλή προπονητική οδηγία. Δεν τον εμπιστεύομαι πλέον τον Τζόκοβιτς. Νομίζω ότι γενικότερα λίγο το έχει χάσει τα τελευταία χρόνια. Έτσι λέω εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Okay. Αλλά θα μου πεις, άμα έχεις μέσα τον Μπογκδάνοβιτς, τον Γιώκητς, τον Μαριάνοβιτς, όλους αυτούς. Και να σου λείπει και λίγο προπονητική οδηγία, έχεις τους παίχτες για να σου κάνουν δουλειά. Έχεις τους παίχτες, αυτό ακριβώς. Δηλαδή την Αμερική που την είδα με την Τουρκία. Εντάξει, αλλά και από ένα μάτι δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα. Έκπληξη έχεις δει καμία? Δηλαδή, άντε η Σερβία, η Ισπανία, οκ. Okay, η Γερμανία. Δεν περίμενα ότι θα αποκλειστεί κιόλας η Γερμανία. Δηλαδή... Όχι. Έκπληξη εννοώ κάποια που να έχεις δει στους ομίλους και να λες ότι αυτή μπορεί να πάει μακριά. Όχι, καμία. Τίποτα. Ίσως η Αυστραλία να είναι κάτι τέτοιο, αλλά. Δεν ξέρω. Δεν έχει πολύ βάθος και. Δεν έχει βάθος η Αυστραλία αυτό. Ναι. Και οι Λιθουανοί είναι καλοί, εντάξει, αλλά και αυτοί για οχτάδα. Τους λείπει το κάτι παραπάνω. Ναι. Από αυτές τις χώρες λείπει το κάτι παραπάνω. Τον Καναδά εγώ περίμενα αλλιώς, αλλά είχε και απουσίες, δηλαδή στο τέλος... Και αυτοί έχουν σημαντικές απουσίες. Εγώ περίμενα άλλοι να κατέβουν και άλλους είδα τελικά να κατεβαίνουν. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Γενικά είναι λίγο αποδυναμωμένο το τουρνουά, αλλά εντάξει. Δεν παίζεται κακό μπάσκετ όμως. Όχι, καλά είναι. Δηλαδή, εγώ και λόγω δουλειάς αναγκαστικά έχω δει και κάτι φύρες, ας πούμε, τώρα σήμερα ασχολιόμουν με το Αγκόλα Φιλιππίνες αναγκαστικά. Αλλά ακόμα και έτσι, δεν είναι κακό το επίπεδο. Παρότι οι περισσότερες ομάδες έχουν απουσίες, σε αρκετά παιχνίδια στην πρώτη φάση και όλα υπάρχουν και μεγάλες διαφορές. Το μπάσκετ που παίζεται δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Καλή έτσι λέω εγώ. Έκανε σήμερα το Πουέρτο Ρίκο. Ναι, ναι. Καλή ανατροπή, δηλαδή και στο τέλος με τα τρίποντα. Τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, γιατί τώρα που να φτάσουν, δεν μπορούν για μακριά. Εκεί απλά κάπου το ίσως να είναι η Λιθουανία, ίσως να είναι η Αργεντινή, ίσως η Βραζιλία ακόμα, γιατί όχι. Γιατί όχι η Βραζιλία, που να αποτελέσουν έκπληξη στην πορεία του τουρνουά. Για το Βαρεχάο που λένε κάποιοι, εντάξει παιδιά, έκανε εκείνο που έκανε στο Ζήση, αλλά ο άνθρωπος... Παίζει 15 χρόνια NBA. Ξέρει 100 κιλά μπάσκετ τώρα. Για να παίζει τόσα χρόνια εκεί, κάτι καλό θα κάνει, δεν μπορεί. Ναι, και ακούς τώρα τον Κώστα από την Καστοριά, και το όνομα, να λέει ότι ποιος Βαρεχάω τώρα, ο Ξυλοκόπος. Ο Ξυλοκόπος, ο παππούς και τέτοια. Οκ, έγινε. Έλα ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή κάπου να ηρεμήσουμε. Αυτό είναι, δεν υπάρχει ρεαλισμός. Και αυτό δεν υπάρχει και στον Άρη, επειδή είμαι Καριανός, να πω και λίγο κάτι και γι' αυτό.
που ο μπασκετικός μας λαός έκραζε το Πρίφτη πριν 2-3 χρόνια. Πρίφτης. Έτσι. Και είδαμε σήμερα που είναι ο Πρίφτης και που είμαστε εμείς. Θυμάμαι, ρε φίλε, με τον Πρίφτη εκείνο το μάτς στο Καζάν που είχε βάλει το τρίποντο. Ποιος το είχε βάλει, ένα καλάθι και είχε πάει στην παράταση. Είχαμε κερδίσει που έβλεπα τα σόλο των Αργιανών, μπινελικιάζανε όλο το παιχνίδι, όλο το παιχνίδι τον Πρίφτη και όλα τα κερδίσαν Πρίφταρος. Παιχνίδι το οποίο προφανώς πεζόταν και αυτό το θυμάμαι. Λογικά θα πεζόταν εκεί στον πόντο, ένα πόντο πάνω, δύο, εκεί πέντε, ήταν, πίσω ήταν, πέντε πόντους. Ναι, δηλαδή που είναι λεπτομέρεια έτσι το αν θα κερδίσει και θα χάσει εκεί, δεν είναι τίποτα άλλο. Που τον Πρίφτη πρόσεξε, τον Πρίφτη εδώ το Αργιανός, αν μπορούσε και θα το πω απλά όπως σκεφτόμουν. Τον έτρωγε ζωντανό. Όχι, θα τον δένανε σε ένα πάσαλο στην Αριστοτέλους και θα περνούσε τον κατουράνε. Τον αντιμετώπιζαν έτσι. Πολύ σκληρό. Πρόσεξε, ενώ όταν ήρθε ο Γιαννάκης, που ο Γιαννάκης, okay, σεβασμός, γιατί είναι θρύλος ο άνθρωπος, respect, λίγο υπομονή, respect. Ακόμα να δούμε το ένα, το άλλο κτλ. Δεν πάει έτσι όμως, με όλο το σεβασμό στον Παναγιώτο Γιαννάκη. Δεν πάει έτσι. Γιατί ο Πρίφτης τώρα είναι στην Ούνιξ. Και είναι τρίτο είναι χρόνο, Νίκο, τι είναι, δεύτερη. Τρίτη σεζόν νομίζω αυτό. Τρίτη σεζόν. Και θα πάει και τέταρτη και θα πάει και πιο ψηλότερα. Εγώ εντάξει, το έλεγα. Και ο Πρίφτης θα πάει Ευρωλίγκα. Είναι νομίζω θέμα χρόνου να πάει. Και θα πάει. Σωμάδα της Ευρωλίγκα. Είναι καλός προπονητής ο Πρίφτης. Φυσικά. Αλλά κάποιοι τον βρίζανε γιατί δεν άλλαζε τον Τζούκοβιτ. Πολύ καλός. Ο Πρίφτης ήταν να μείνει με τον Τζούκοβιτ. Είναι πολύ καλός στη δουλειά του και είναι και πολύ καλός άνθρωπος όπως ξέρω. Πάρα πολύ. Αυτό ισχύει. Και θυμάμαι χαρακτηριστικό παράδειγμα να κλείσω με αυτό. Ένα παιχνίδι που είχαμε 98 πόντους. Και δεν βάλαμε 100. Με ποιον παίζαμε δεν θυμάμαι. Και έκανε fair play. Νομίζω. Και έκανε fair play. Και έκανε fair play και τον κράζανε πάλι. Και τον κράζανε. Πιάνανε στα ραδιόφωνα και λέγανε δεν έδωσε το λύνα πάμε στους 100. Δηλαδή κερδίζαμε, βάζαμε 98 πόντους και το πρόβλημα ήταν που δεν φτάναμε κατοστάρα και έβριζαν αυτόν τον άνθρωπο. Ρε άμα θέλει ο παδός. Όχι μόνο Αργιανός. Άμα θέλει ο παδός βρίσκει να ασχολείται. Ω καλά να σε... Εντάξει. Άλλος. Αυτά, παιδιά. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Είδες, ρε φίλε. Πολύ μπασκετικός λαός, φίλε, είναι εδώ και ακούει. Πώς είχαμε σε έβγαλες την ώρα που μπήκες, δηλαδή. Όπα, κι άλλος. Κι άλλος, ρε φίλε. Εγώ έκανα... Να μιλήσουμε, φίλε, για τον μπάσκετ, τι να κάνουμε. Ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Ποδοσφαιρικό, ρε φίλε, δεν ασχολείται κανένας. Αύριο παίζει η εθνική σας ομάδα του ποδοσφαίρου. Ξέρεις τι να παίζει. Ξέρεις ποιον παίζει. Με τη Φιλανδία ο Τάμπερε. Γρηγόρης Ατρίδης. Εκεί πέρα. Τι, κι άλλον. Ωρε φίλε, είπα σκετομάνα. Έλα. Παναγιώτης Γιαννάκης. Χαίρετε. Έλα, καλησπέρα. Παναγιώτης Γιαννάκης εδώ. Ναι. Έλα, εσείς είστε βεβαίως, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας όμως. Ήθελα να πω ότι ο Σκουρτόπουλος μου θυμίζει λίγο το Μιχάλη Κυρίτσι να πω. Οπα. Ναι, όντως το φέρνει πολύ οπα, φυσιογνωμικά. Ναι, όντως, έχει δίκιο. Δίκιο. Έχει μια βάση ναι, αυτό. Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Σαν προπονητής. Δηλαδή ο Μιχάλης Κυρίτσι, επειδή και εγώ αριανός είμαι, τι άλλο θα ήμουν δηλαδή. Είχε καταφέρει, μάλλον παραλίγο να καταφέρει να χάσει το πρωτάθλημα από τον Πίτ Παπαχρόνι Ρουκ Ζουκ, τους αδερφούς Κατσίκη να πούμε. Ο Φασούλας στον MVP να πούμε της αντιπάλου ομάδας με τις φασούλες που μας έδινε και ουσιαστικά έπεσε μόνο στον Μπάνε να πούμε. Και από τον καημό του κάθε βράδυ για να πνίξει τον καημό του έπινε ένα μπουκάλι λευκό ρούμι εκεί πέρα στο Ολύμπιο. Τις φασούλες που έδινε ο Φασούλας δε φίλε. Τρομερό πράγμα να πούμε. Ωραία ιστορία. Οπότε την επόμενη χρονιά αναγκαστήκα να φέρουν από τους Chicago Bulls τότε τον Cliff Levinson. Το Levinson, ναι. Να πάρουν ένα πρωτάθλημα κι αυτό. Ο Φασούλας έκανε τις φασούλες. Πολύ σωστά το είπες. Πολύ σωστά. Φασούλα, θυμάσαι το σύνθημα Φασούλα, Φασούλα, δώσε μια πασούλα να πω. Θυμάσαι την πάσα που την Ασής που έδωσε στον Σοσέλερ. Αγάπη πάρουν έναν Μπραντσέλερ να πούμε. Ήταν τρομερός ο Φασούλας της πάσης, ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρηνα μετά τον Κάλκερ Γιαννάκη. Εγώ μπορώ να το βάλω και λίγο παραπάνω, ναι. Εμένα ο Πάνι ήταν το πουλόνι μου να πούμε. Άρε Πάνι γίγαντα να πούμε. Αυτό το Ολύμπιον έχει φιλοξενήσει πόσες αθλητικές προσωπικότητες που πίνανε τον καημό τους. Είναι και ο Βάτραχος εκεί ο δικός μας να μου πει. Εκεί είναι ακόμα, εκεί είναι. Αδελφός μας είναι. Αλλά παιδιά τώρα το πιο κωμικό ξέρετε ποιο είναι. Δηλαδή τώρα πάει να συγκρίνουν να πούμε τον Νίκο Γκάλι με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Δεν λέω φιλότιμο παιδί ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο, έτσι, και μπορεί το παιδί στα επόμενα χρόνια να έχει πολύ πιο ανωδική πορεία, αλλά επειδή αυτή τη στιγμή το NBA, το επίπεδο του είναι ότι αν πάει ας πούμε τη ΣΕΚΑ και η Real Madrid πιστεύω θα πάρουν το πρωτάθλημα, δηλαδή θα κερδίσουν τους Houston Rockets και τους Warriors να πούμε, έτσι. Όχι μόνο, απλά ξέρεις τι νομίζω σε αυτές τις... τις συγκρίσεις που γίνονται. Παλιά το κάνανε και με τον Διαμαντίδη. Είναι άλλες εποχές εντελώς. Και αυτό που έφερε ο Γκάλης, εμείς δεν το ζήσαμε εδώ με τον Νίκο, ήμασταν ακόμα μικροί. Αυτό που έφερε ο Γκάλης δεν μπορεί να το φέρει κανένας άλλος. Τι να κάνουμε.
Βέβαια ρε φίλε. Ρε, ο Ντράστεν Πέτροβιτς είχε πει ότι αν εγώ είμαι ο γιος του διαβόλου, ο Νίκος Γκάλης είναι ο ίδιος ο διάβολος τώρα. Τι με λες τώρα. Ναι. Και επειδή πρόσφυξε το μπάσκετ όπως η μουσική είναι ένα, αλλά τα είδη του είναι πολλά, θα μπορούσα να κάνω την εξής σύγκριση. Ας πούμε, ο Νίκος ο Γκάλης είναι ο Γιάννης ο Πάριος και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο Χάρης ο Βαρθακούρης, να πούμε. Καλά δικής. Πες τον Ρέμο. Ρέμο πες τον Ρέμο. Καλό. Όχι, εμένα ο Βαρθακούρης μου αρέσει. Ο Χάρης ο Βαρθακούρης είναι πολύ καλός. Απλά είναι αδικημένος επειδή είναι ο γιος του τεράστου Γιάννη Πάριου. Και επειδή και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι η σύγκριση των αδικεί, ο τρόπος που τραγουδάει είναι τελώς διαφορετικός για να το συγκρίνουμε με τον πατέρα του, ρε παιδί μου. Γιατί τραγουδάει με τελώς διαφορετικό στυλ ο Χάρης. Απλά θέλω να σου πω ότι αυτή για μένα είναι η σύγκριση. Δηλαδή, ο Αντετοκούνμπο είναι Χάρης Βαρθακούρης, μπορεί να γίνει και Ρέμος, δεν λέω, μπορεί να γίνει Βέρτης, Ρέμος κτλ. Αυτή τη στιγμή είναι Χάρης Βαρθακούρης. Και ο Νίκος Γκάλης είναι Γιάννης Πάριος, ρε φίλε. Τι ωραία σύγκριση ήταν αυτή. Ναι, ρε φίλε. Τώρα θέλω να πω στον οικονόμο, ρε οικονόμο, να σε πω κάτι. Γιατί δεν αφήνετε να πούμε, τουλάχιστον το μάθημα του Παναθηναϊκού, να πούμε οικονόμου. Να κάνετε ο Τόλης ο Κοριτσής. Οικονόμου. Οικονόμου, πώς σε λένε. Οικονόμου είναι σε άλλο ο Νίκος, αδελφός μας. Φίλε. Παπαδόπουλος, φίλε. Παπαδόπουλος. Είμαστε ίδια σειρά με τον Νίκο. Να πούμε, δες και τον άλλο το χρήσι αυτό, ναι. Να αφήσουν να πούμε τον Τόλη Τερζή να πούμε για το μάτσο του Παναθηναϊκού. Πιθανό είναι. Κατάλαβες, και μετά στο επόμενο μάτς να φέρουμε τον προπονητή για να κάνουμε μια νίκη με τον Παναθηναϊκό. Με τα τωρινά... Και μετά να κάνουμε καπάκι μια νίκη με τον νέο προπονητή. Με τα τωρινά δεδομένα, το θέμα του προπονητή μπορεί να πάει από αύριο μέχρι και την άλλη Τετάρτη. Ναι. Από αυτό να σε πω, ρε φίλε, και την άλλη Τετάρτη δεν την αναφέρω τυχαία. Πώς πήγε στον Απόλλωνα, ας πούμε, το 1-3 που έκανε ο Τόλης Τερζής. 1-2. Στη Ρησούπολη, να πούμε. 1-2, 1-3, κάπου εκεί ήταν, να πούμε. Άσε τον Τόλη Τερζή, ρε φίλε, να μάτσεις, πούμε. Γιατί δηλαδή. Την ξέρει την για ομάδα. Για μένα ο Μελισανίδης είναι πολύ μεγάλος μάγκας. Γιατί πάνω απ' όλα δεν είναι αχάριστος. Δηλαδή σε λέει ρε φίλε ο Νίκος Κωστένογλου με το άγγιγμα ψυχής εκεί πέρα. Ναι, ναι. Εγώ μιλώ με προσευχές για σένα μαγισά μου. Ναι. Ναι, άγγιγμα ψυχής. Ζαλμάς Θεοφανία Παθωμά, λοιπόν. Βάλε, Χρήστο, βάλε. Βάλε άγγιγμα ψυχής. Μα όχι ο Κωστένογλου τον είπε, άγγιξα λέει τις ψυχές τους. Πρόσεξε με, θα σου πω κάτι. Σήμερα είναι, πάει να ξημερώσει. Αν δεν είναι αχάριστος, είναι... Είναι 4 του Σεπτέμβρη. Ναι. Θα σου πω το εξής. Ο Κωστένογλου τη χρονιά δεν θα τη βγάλει. Εντάξει, άσε να το δούμε, ρε φίλε. Οκ. Okay. Άσε να το δούμε. Πάντως ο Μελισανίδης για μένα είναι ωραίος μάγκας, να πούμε. Ναι. Σε λέει κάτσε, ρε φίλε, αξίζει την ευκαιρία ο Κωστένογλου. Χωστο κιόση, μην το λυπάσαι, βάλτο. Βάλε, άγγιγμα ψυχής. Άγγιγμα ψυχής, άγγιγμα ψυχής. Σταύρος Αλμάς, Θεοφανία από Παθωμά. Πώς το λέγανε τον Ζαλμά στη σειρά. Ήταν, πώς το λέγανε τώρα, δεν το θυμάμαι. Πάτερ τι, πάτερ τι. Πάτερ. Πάτερ τι, τι ήτανε, πάτερ... Τι πάτερ ήταν. Πάτερ Στάθης, ξέρω εγώ τι ήταν. Στάθης Ψάλτης. Πάτερ Ιωάννης. Πάτερ Ιωάννης. Βεβαίως. Αφού που κυλήθηκε στο βούρκο και στην αμαρτία, αλλά με τη Θεοφανία καλά έκανε. Εδώ είσαι. Ωραίος. Έτσι θα πάμε στο διάλειμμα. Έλα. Αφιερωμένο στον Νίκο Κωστένογλου. Στον Νίκο Κωστένογλου. Καλό βράδυ. Καλά. Καλημέρα. Δεν ήταν. Τώρα έγινε. Βρίστε. Τίποτα, λέω. Καλημέρα σας. Διάβασα στην εφημερίδα μια αγγελία που ζητάτε εμφανίσιμους ηθοποιούς χωρίς πείρα για μια ταινία. Ναι, βεβαίως. Περάστε. Ξαπλώστε. Καθίστε. Για να σας προσφέρουμε ένα καφεδάκι, ένα ποτό. Όχι, ευχαριστώ. Εγώ δούλεψα χρόνια μοντέλο, αλλά πάντα ήθελα να ασχοληθώ με την υποκριτική. Πολύ καλά κάνατε, γιατί από ό,τι βλέπω τα προσόντα τα έχετε. Μεγάλος τόνι. Θα ήθελα να μάθω κάποιες λεπτομέρειες για την ταινία. Βεβαίως. Κοιτάξτε, Δέσποινα μου, πρόκειται για μια διεθνή υπερπαραγωγή. Σουηδία, Ουκρανία, Ελλάδα. Σουηδία, Ουκρανία και Ελλάδα. Πέφτει πολύ δολάριο. Μιλάμε για γυρίσματα Μυτιλίνη, Βενεζουέλα και στο σπίτι μου, στο Κάλαμο, στο εξοχικό. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Ο σκηνοθέτης ποιος είναι, Εγώ. Συγγνώμη, ξέχασα να αισθηθώ. Ντένις Βίλιαμ. Μάλιστα. Συγγνώμη κιόλας που ρωτάω,
αλλά έλειπα καιρό στο εξωτερικό. Έχετε κάνει κι άλλες ταινίες. Κι άλλες, πολλές, πάρα πολλές. Από τις πιο παλιούς δουλειά. Χρόνια στο κουρμπέκι της ποινής μου. Το ντεμπούτο μου το έκανα με την ταινία που άφησε εποχή, Καμπίνα 69. Δεν την έχω δει. Βέβαια, μετά έκανα κι άλλες πολλές ταινίες. Πέρα, πια να πρωτοθυμηθώ. Την Ξένια στην Καβαλάρισα. Ο Αράπης άργησε μια μέρα. Αλλά αυτή που έκανε μεγάλο πάταγο και πιο πρόσφατη ήταν Πόδια ερμητικά κλειστά. Δεν ξέρω καμία. Δικαιολογημένα, γιατί δεν βοηθήκαν εδώ. Προβληθήκαν στο εξωτερικό. Μικρή πιάτσα η ψωροκόστενα. Πού να φθορίσει. Το σενάριο ποιος το γράφει. Εγώ. Φυσικά εγώ. Ποιος να το γράψει. Δεν υπάρχουν σενάριογράφοι Δεσποινής μου. Βγαίνει το κάθε τσόλι που δεν ξέρει να γράψει το όνομά του και δηλώνει σενάριογράφος. Που πας ρε χλιμίτσουρα, εμείς έχουμε λιώσει παντελόνια. Α, μάλιστα. Έχουν κλείσει άλλοι ηθοποιοί. Βεβαίως. Πολλοί, πάρα πολλοί. Κυρίως ξένοι. Σουηδοί και Ουκρανοί. Και ένας Λιβανέζος. Διεθνές καστ. Αλλά μου λείπει η πρωταγωνίστρια. Παραγωγός ποιος είναι. Εγώ. Ποιος είναι δυσμένο μου. Γιατί πώς υπάρχουν παραγωγοί. Βγαίνει ο κάθε γύφτουλας που λέγε λεμόνια στη λαϊκή, τσιμπάει τις επιχορηγήσεις. Τι κάνει τον παραγωγό. Πού πάρε καραγκιόζι ξυπούρτου στα γούρια. Συγγνώμη, δηλαδή είστε σεναριογράφος, σκηνοθέτης, παραγωγός. Φαντάζομαι και σκηνογράφος και ενδυματολόγος. Όχι, επειδή μου αρέσει εμένα να λέω την αλήθεια, ενδυματολόγος δεν υπάρχει. Φοράνε ηθοποιοί τα δικά τους. Και τα δικά τους, αλλά θα πούμε σε λεπτομέρειες, θα πούμε. Αυτό τώρα που έχω να σας πω είναι ότι, δηλαδή, όσο πιο πολύ σας παρατηρώ, βλέπω ότι στο πρόσωπό σας βρήκα την πρωταγωνίστρια που με ενδιαφέρει. Συγγνώμη, να μιλήσουμε και το οικονομικό βέβαια. Χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω. Πόσο πάει το μάλι. Πόσο πάει το μάλι. Μισό λεπτό. Θα ήθελα να διαβάσω το σενάριο πρώτα. Το σενάριο, ποιο σενάριο. Δεν υπάρχει σενάριο. Κοιτάξτε, οι δικές μου ταινίες βασίζονται κυρίως στον αυτοσχεδιασμό. Το story σε γενικές γραμμές. Το story είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει η πρωταγωνίστρια. Η οποία φυσικά θα είσαι εσύ, η οποία είναι θεογκόμενα. Μιλάμε θεά και έχει παντρευτεί ένα πλούσιο, ένα μεγιστάνα. Τον οποίο τον παίζω εγώ. Γιατί, ναι, είμαι και ηθοποιός, παίζω κιόλας. Βέβαια. Γιατί μήπως υπάρχουν ηθοποιητές που πηγαίνουν σήμερα να μου έχουν βγει κάτι παιδάκια τώρα εκεί, τα τσουτσέκια, τι να κάνουν. Και άμα βρω κανένα καλό ρόλο, τον. Λοιπόν, αυτός όμως ο μεγιστάνας έχει χάσει όλη την περιουσία στο χρηματιστήριο. Διότι Δεσποινή μου, δεν σας κρύβω. Ότι πέρα από τον οικονομικό τομέα, μ' αρέσει να περνάω και κοινωνικά μηνύματα. Με προσέχεις εδώ. Ναι, συνεχίστε. Αυτός λοιπόν ο πλούσιος βρίσκεται σε απόγνωση. Τι να κάνει. Μετά από μία έντονη εσωτερική πάλι, να φανταστείς, έχω βάλει 5 σκηνές εσωτερικής πάλης. 2 στη σάουνα, 3 στο γιακούζι και άμα χρειαστεί μπορεί να βάλω γιακούζι. Και 6 σε πισίνα μέσα. Θα δω αναλόγως πώς θα με πάρουν τα γυρίσματα. Μετά από μία εσωτερική πάλι λοιπόν, του λέει η γυναίκα του, δηλαδή εσύ. Μη στεναχωριέσαι, Ερίκο. Το βρήκα τι θα κάνουμε. Μαζί με τις μετοχές θα πουλάμε και εμένα. Ποιος δεν θα αγοράσει, Ερίκο. Εκεί θα σου δείξω πώς παίζεται αυτό, γιατί θέλει και λίγο συγκίνηση. Εκεί θα σου το δείξω αυτό, μη σε απασχολεί. Εντάξει, κατάλαβα. Θα σας τηλεφωνήσω. Καλέστε, πού πάτε. Τώρα το καλύτερο. Τώρα πάμε στην αποκορύφωση. Η γυναίκα του όμως, εσύ δηλαδή, γιατί στα οικονομικά θα πούμε μη στεναχωριέσαι. Ναι, μεν είναι θεογκόμενα, είναι θεά, αλλά δεν είναι κανένα τσόλι του πεταματού. Και αρχίζει να προβληματίζεται. Σου λέει, πού το πάει αυτός. Ως που μπαίνει στη ζωή της ο Λιβανέζος. Τον οποίο το κάνω εγώ. Κάνω πολύ καλό Λιβανέζο. Κατάλαβα. Μη συνεχίζετε. Πού πάτε, σπίτι μου. Πού πας. Γεια σας. Κάτσε, πού πας, κοπέλα μου. Τι έγινε, τι σε χάλασε ο Λιβανέζος. Θα τον βγάλουμε τον Λιβανέζο. Δεσποινής. Τέτοια ευκαιρία δεν ξαναρίζει Δεσποινής μου. Εγώ στα ποδοσφαίρια. Άισι, χτύρι, φωνάρα. Τι ήθελες να παίξεις. Λέει Άμλετ. Τι θα παίξει, Λέντι Άμλετ. Έτσι καλύτερε σκηνέ ζωή στον Τέκου, νομίζω. Και επειδή με, το, με, το, με τον Νίκο. Φοβερό γενικά ο Τόνι Άμλετ. Ήταν φοβερό. Επειδή με τον Νίκο τι τελευταίε μέρε μελετάμε πολύ το Λιβανέζο, έπρεπε να παίξει το ρίχνι. Κάνω εκπληκτικό Λιβανέζο. Ήταν. Ήταν. Κολοσιαία μορφή. Ήταν. Εποχή Χρήστο και όσοι τον είχε ζήσει στα πολύ καλά του. Τόνι Άντωνη. Εντάξει. Πολύ και καλά. Όχι τόσο τηλεοπτικός. Και όχι πολύ πρώτους ρόλους. Και επιθεώρηση και τέτοια, ναι, ε. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη μορφή. Το Χάρι Κλίν εμφανιζόταν χρόνια αυτό στάδιο. Με το Χάρι Κλίν. Ναι. Τέλος πάντων. Τι άλλο γίνεται, Νίκο μου, καλέ μου φίλε. Τώρα θα μας πεις τι γίνεται, ρε φίλε, με τον προπονητή στον Άρη πριν κλείσουμε. Θα δώσει λίγο ρεπορτάζ εδώ πέρα.
Είναι κεντροευρωπαίος, είναι ανατολικοευρωπαίος, είναι... Δεν ξέρω. Δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Μάλιστα. Έχεις έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή, ο οποίος κρατάει στεγανά. Στρίδι ο Άρης λοιπόν. Με ευχαριστία φίλε, θα αρχίζω να περιορίζεται πολύ. Και εγώ παρόλο που δεν βοηθάει τη δουλειά μας είμαι πολύ υπέρ. Ναι. Να ξέρεις αυτό το κομμάτι. Ο Χαριστέας είναι ένας άνθρωπος και το λέω γιατί μου το έχει πει ο ίδιος, είναι πολύ υπέρ των στεγανών. Δεν θέλει να βγαίνει τίποτα. Και αν βγαίνει κάτι, να βγαίνει προς όλους. Έτσι είναι ο τρόπος λειτουργίας του γενικότερα. Άρα μην περιμένετε πολλά πολλά. Πάντως είναι μια υπόθεση που όπως είπα και πριν σε ένα φίλο που ήταν στον αέρα, μπορεί να ξεκαθαρίσει από αύριο μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Και δεν αναφέρω τυχαία την Τετάρτη. Δεν την αναφέρω. Την επόμενη. Τυχαία. Όχι. Δεν είναι σε εθνική ομάδα. Ορίστε. Ορίστε. Βγήκε. Να το. Δηλαδή δεν είναι και πολύ δύσκολο. Ο Φανσίπ. Είναι σε κάποια εθνική ομάδα. Θα φάμε το Φανσίπ που θα χάσει από Φιλανδία και Λιθουανία και το φέρουμε εδώ. Εθνική ομάδα. Εθνική ομάδα. Αύριο. Τάμπερ. Γρηγόρη Ατρίδη. Αγωνιστικό χώρο. Εθνική ομάδα. Δεν είπα ότι είναι εθνική ομάδα. Εσύ είπε την εθνική ομάδα. Όχι, λέει. Μα βάζει Τετάρτη, ρε φίλε. Οι εθνικές πρέπει να παίζουν μέχρι Τρίτη. Όχι, μπορεί να ζήτησε ο άνθρωπος. Υπάρχει ένας άνθρωπος που ζήτησε, ρε φίλε, αδελφέ, μια εβδομάδα προθεσμία. Λέει, δώσ' μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα προθεσμία για να απαντήσει σιγά, ρε φίλε. Ποιος τον έκανε πρόταση, δηλαδή, για να θέλει μια εβδομάδα να το σκεφτεί. Οκ. Okay. Μπορεί να περιμένει κάτι άλλο εκείνος. Άσε τώρα, σε εθνική ομάδα είναι. Και έχεις τον Άρη stand-by, ρε. Εμείς σας έχουμε stand-by. Εντάξει, είναι σε κάποια εθνική. Κοφτονάρε. Περίμενε. Α δούμε ποιες παίζουν αύριο. Θα ξεκινήσουμε. Το μάτω σε ποιος θα έκανε, αφού δεν μας λες. Ωραία. Λοιπόν. Αρμενία-Ιταλία. Η Ιταλία έχει το Μαντσίνι, δύσκολα. Ιρλανδία-Ελβετία. Για να δούμε λοιπόν εδώ. Πάμε στον Ελβετό. Ναι. Τον κανονικό. Ποιον έχει. Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς. Βόσνιος, 56 ετών. Μεγάλος ηλικία, πάμε παρακάτω. Α, είχες πει ότι το θέλουμε και... Ψάχνουμε μικρές ηλικίες. Μην πιέξεις εθνική. 56, ναι. Καλός. Καλό, πολύ καλό. Ρουμανία. Κοσμίν Κόντρα έχει η Ρουμανία. Πόσο. Είναι μεγάλος ο Κόντρα, δε φίλε. Πόσο. Πάνω από 45 που κλείδανε. Μέχρι πριν λίγα χρόνια έπαιζε. Κοσμίν Κόντρα. Έχει ωραία επίθεση. Με Ρουμάνο, πού να μπλέξεις τώρα. Παίζει Κόντρα. Στη Κόντρα με Κόντρα, 43. Είναι μέσω target group. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν... Και τώρα ακούει κανένα. Και αύριο το πρωί. Αμάν. Κόντρα. Όχι, για αυτό που ήταν εκεί πέρα, τα Λαβερτζής έφυγε σε αυτές τις δουλειές, Νορβηγίες και Σουηδίες και τέτοια. Νησιά Φερόε, Σουηδία, Βοσνία. Βοσνία, ποιον έχει προπονητή. Μια και το έκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Άντε, μην έξω το όνομα βραδιάτικα. Προσινέτσκι. Ποιο? Προσινέτσκι. Πού Προσινέτσκι. Τρελό. Προσινέτσκι τώρα. Τρελό, ε. Ο Άρης με τον Προτσινέσκι στον πάγκο του. Κροάτης ρε φίλε, παιχτάρα ήταν. Δεν κολλάει καλά. Παιχτάρα ήταν. Γκούτι. Γκούτι. Το Γκούτι. Εγώ λέω ότι θα κινηθείς με κάποιον εκεί πέρα από Γερμανο-Ολλανδό. Κοίτα, με Χαριστέα, ναι. Δεν γιατί εντάξει φίλε, εκεί ήταν ο άνθρωπος, εκεί προφανώς έχει επαφές, ξέρω εγώ. Ναι. Χαριστέα, είχε παίξει στην Ισπανία σε κάποια φάση. Στην, Ισπανία είχε παίξει σε κάποια φάση. Ποτέ. Έχει παίξει στη Γερμανία, ναι. Βέρντερ, Σάλκε, Μπάγερ Λεβερκούζεν. Σάλκε. Και Νιρεμβέργη. Τέσσερις ομάδες έχει κάνει στη Γερμανία. Και στη Σάλκε. Με τη Σάλκε έχει πάρει κύπελο, φίλε. Δεν καθόλου έχει πάρει κύπελο με Κυριάκο Παπαδόπουλο, συμπαίκτη. Με κούλι. Τις άλλες που είπες, ναι, οκ, okay, αλλά ναι. Το, στη Σάλκε δεν με τη Βέρντερ έχει πάρει πρωτάθλημα. Με τη Ρεμπέργη δεν έχει πάρει τίποτα. Στη Βέρντερ είναι στην ομαδάρα, ρε φίλε. Ναι, ναι. Με τον Χοντρούλ, τον Αίλτον και με αυτού. Είχε ωραίο παίξει τότε. Πιζάρο, όχι. Πιζάρο ήταν, ναι. Μπορεί να ήταν κιόλα. Ναι. Στην Ολλανδία έχει παίξει στον Άγιαξ και, και στη Φέγενορ, Χρήστο, ή όχι. Φέγενορ νομίζω έχει παίξει. Εδώ έχει παίξει παντού λοιπόν. Άρη. Άρη, ναι. Εντάξει, Άρη εννοείται. Έχει πάει και στην Κύπρο. Για δες τη λέγη που το άνοιξες. Αλνάστρο το έκλεισε το μαγαζί. Ναι. Έχει παίξει και στην Αγλ Αβινιόν. Ναι, στη Γαλλία έχει κάνει το πέρασμα, ναι. Εντάξει. Καλώς, καλώς. Νομίζω ότι κάτι προς τα εκεί θα κάνει. Καλώς. Από εκεί, αυτή είναι η αγορά που... Του το έχει αφήσει ο Καρυπίδης πάνω του. Η πρώτη, μεγάλη, η πρώτη μεγάλη το απόφαση. Καλά, γι' αυτό τον έφερε και όλα τα φίλε. Καλά, ναι.
Ναι, αλλάζει το σκηνικό που είχε τόσο καιρό. Γκρίζαρε και ο Χάρι, φίλε. Δηλαδή είχε έτσι ωραίο μαύρο. Γκρίζα, άσπρησε. Baby face στο Euro, να πούμε, περάσαν τα χρόνια. Και η Μπουζούκι μετά να παίζει, ε. Μπουζούκι στα πανηγύρια, θυμάσαι. Στο Σπύρο Παπαδόπουλο τραγουδούσε. Βέβαια. Δεν ξεχνάμε αυτά. Εντάξει. Έγιναν αυτά. Ναι, και καλά ξηγέται, ωραίο. Ναι. Και ο αδελφός το Δήμος φυσικά, που έχει πάει και στο όνομα της. Τους είχαμε εδώ πέρα τον περασμένο Μάιο και τους δύο στο στούντιο. Τυχαίο. Και Δήμο. Όποιος περνάει από το All About Harrison Air, παιδιά, να ξέρουν ότι προκόβει η ζωή του. Εντάξει, είχαμε βγάλει το Λευτέρη Ναρβανίτη πριν κανένα μήνα και τώρα θα γίνει πρόεδρος εργασίας τέχνης. Τώρα βέβαια αυτό κατά πόσο θα είναι καλό για αυτόν, δεν ξέρω. Θα βάλει μπελά στο κεφάλι του. Οκ. Okay. Αλλά βλέπετε ότι γίνεται δουλίτσα. Στο All About Harrison Air. 6-9-47. Όσοι θέλετε, εδώ είμαστε. Δεν μας λες, φίλε, μιλάς με γρίφους. Μιλάς με γρίφους, γέροντα. Μιλάς με γρίφους. Σου είπα, έχουμε σκιαγραφή εδώ και μέρες, φίλε, το προφίλ του προπονητή που θα πάρεις. Έχουμε σκιαγραφή στο προφίλ, δηλαδή. Βεβαίως. Ένας προπονητής στο προφίλ. Ένας προπονητής, ο οποίος θα προσπαθήσει να είναι νεαρός. Εντάξει. Θα είναι μέσω σύγχρονο ποδόσφαιρο μπολιασμένος, θα λέγαμε, και θα έχει διακρίνει ο Χαριστέας ότι μπορεί να βοηθήσει την εξέλιξη της ομάδας, η οποία είναι στάσιμη από την αρχή της σεζόν. Αυτό. Πολύ βασικό. Μπορεί να κάνει πολλές αλλαγές σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, όποιος και να έρθει. Θα κληθεί να διαχειριστεί ένα ρόστερ μέχρι το Δεκέμβριο τουλάχιστον και να παράλληλα να το αξιολογήσει κιόλας. Και να πει τον. Τώρα δεν παίρνει προπόνηση μέχρι το καλοκαίρι. Τώρα θα ψάξει να πάρει κάτι καλό. Εντάξει, εκτός αν ζοριστεί πολύ και πα σε μια επιλογή μέχρι το καλοκαίρι και μετά βλέπουμε. Σε κάποιους άλλους που κλαίνουν με σιγουριά 1,5 κλειστό τον Παντελίδη, ας πούμε. Κράκ. Ναι. Τριετές στον Ντουάρτε. Πάντως, μέχρι στιγμής, για να το πέρα την πλάκα, μέχρι στιγμής υπάρχει πολύ καλή γνώμη για τον τρόπο που λειτουργεί ο Χαριστέας μες στον Άρη από ανθρώπους που είναι μες στον Άρη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, ο οποίος ακούει, ο οποίος ξέρει που είναι τα ωριά του, είναι συνεργάσιμος, είναι συνεννοήσιμος, είναι πολύ καλά όλα αυτά σαν πρώτα στοιχεία. Τώρα θα μου πεις, είναι μια εβδομάδα στην ομάδα. Οκ, okay, αλλά μέσα μια εβδομάδα στον Άρη, κοιτάξτε τι έχει γίνει. Ήρθε, μίλησε στους παίχτες, έφυγε ο προπονητής, ψάξε προπονητή, ξαναμίλησε στους παίχτες μετά την ήττα στο Βόλο. Δεν είναι λίγα πράγματα. Να ξέρετε, δεν είναι καθόλου λίγα πράγματα. Και ο Χαριστέας, όταν θέλει να μιλήσει με κάποιον, πηγαίνει κατευθείαν σε αυτόν. Εγώ θέλω το Μοσχοβίτη. Θα πάω και θα πάρω τηλέφωνο το Μοσχοβίτη. Έλα, Νίκο. Να σου πω. Ναι, ποιος είναι. Ναι. Θέλω ένα δεξιό εξτρέμ. Και θέλω να έρθεις εσύ. Καταλάβατε αυτό το πράγμα. Δεν θα πάω. Θα τηλέφωνο, θα πω ναι, ποιος είναι. Ναι, ποιος είναι. Μάλλον το. Ναι, ποιος είναι. Ναι, ποιος είναι. Κατάλαβες. Δεν πάω στο δεύτερο, τρίτο μάνατζερ του παίχτη. Σημαντικό σαν λεπτομέρεια, θα έλεγα. Θαρώ. Εντάξει. Θαρώ. Κατευθείαν, φίλε, πηγαίνει στην πηγή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οκ. Okay. Okay. Να το δούμε, ρε φίλε, okay. Πώς θα λειτουργήσει. Για άλλη πρώτη φορά είναι σε ένα τέτοιο πόστο άνθρωπος. Εντάξει, ναι. Έχει ενδιαφέρον γενικότερο ο χαρακτήρας του και ο τρόπος λειτουργίας του. Έτσι. Να τον δούμε πώς θα λειτουργήσει. Η πρώτη του αποστολή δεν είναι και κάτι πολύ εύκολο. Καλά, έτσι, σίγουρα. Να βρει προπονητή. Μέσα σε τρεις μέρες κατευθείαν του λέει: φέρνει προπονητή. Ναι, εντάξει. Δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Εντάξει. Θα έχει αυτό την πίστη του χρόνου που χρειάζεται και όλα αυτά. Και το θέμα είναι να βρει και διάβολο επικοινωνία στο με τον Καρυπίδη, έτσι. Ναι. Που δεν είναι και ο πιο εύκολος άνθρωπος. Οκ. Okay. Σίγουρα. Είναι λίγο ιδιαίτερος, όπως και να το κάνουμε. Και το να μπορείς να συνεννοηθείς και να λειτουργούν δύο άτομα σωστά που αποφασίζουν είναι μια διαδικασία για αυτή. Ένα process, Νίκο Παπαδόπουλε. Process, καλό. Yes, trust the process. Ναι. Ένα process το οποίο πρέπει να το ζήσεις για να δεις πώς θα πάει. Το ζήσεις. Τώρα πεζείς. Τώρα πεζείς. Ο Βρέζης τι γίνεται. Τι να γίνεται. Επιστρέφει. Να νομίζω. Όχι. Είπα ΕΠΑΟΚ. Ανακοινώνει. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Ο Πάκ δεν έχει ανάγκη, φίλε, να έχει ούτε Βρίζα ούτε Μπράγκο. Αυτό έχει το Γιουκάκι. Χρειάζεται τεχνικό διευθυντή. Ναι, αυτό ακριβώς. Έχει ένα άνθρωπο που μπορεί να τα κάνει όλα. Οπότε. Σαν τον τέτοιο, σαν τον Τούνι Άντωνη. Σαν τον Τούνι Άντωνη. Ακριβώς. Παραγωγό, σεναριογράφο, σκηνοθέτη, Λιβανέζο. Τεχνικό διευθυντή, εγώ. Πρόεδρο, εγώ. Προπονητή. Όλα τα άλλα.
Μην μου την ανοίξει αυτή την κουβέντα. Ξέρει ότι ζωή. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό το κάνω. Σε παρακαλώ. Θυμώνομαι, δεν μπορώ. Θυμώνομαι. Να πάω αυτά που θέλω. Θυμώνομαι και θυμώνομαι. Ναι, σίγουρα θυμώνομαι. Θυμώνομαι. Σίγουρα. Θυμώνεσαι. Δεν μπορώ να πάω αυτά που θέλω και. Μάλιστα. Πρέπει να τα λέω λίγο διαφορετικά, λίγο πιο εξευγενισμένα και όλα αυτά δεν μπορώ. Εξευγενισμένα. Ναι, να μαζεύω λίγο, να βουτάω την γλώσσα μου στο μυαλό μου και όλα αυτά. Εγώ προτείνω να μας δώσει η διεύθυνση την επόμενη σεζόν μια εκπομπή στην οποία θα έχουμε το ελεύθερο να λέμε το οτιδήποτε. Όχι, θέλω να κάνω late night την επόμενη σεζόν, να ξέρεις. Late night με καλεσμένους. Λογική late night, ναι. Τι ώρα. Φέρνω εδώ Γιάννη Μπουτάρη. Τι ώρα. 8-10 το βράδυ. Θέλω να είναι τύπου τέτοια εκπομπή. 8-10 το βράδυ. Πολύ καλό. Να φέρνουμε εδώ πέρα προσωπικότητες της πόλης γενικότερα, όχι μόνο το αθλητισμού. Όταν τα έλεγα εγώ αυτά πριν 4 μήνες. Ναι. Και να κάνουμε τέτοιο σκηνικό. Έτσι, γουστάρω μέσα εμείς. Αλλά θα το κάνουμε. Ωραίο, οργανωμένο. Ουγγαρέζο θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν θα είμαι τώρα. Α, όχι, εκείνο με το πούμε, όχι, το άλλο με το πούμε. Αυτό ξέρει. Γκράου, θα έχει κατευθείαν. Πρέπει να ζητήσουμε μια εκπομπή την εβδομάδα μόνο 10-12 το βράδυ. Ναι. Γι' αυτό. Νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο εκείνη την ώρα. Ναι. Δεν συμφωνεί ή 8-10. Δεν ξέρω, πρέπει όπως. Το 8-10 μετά δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά ξέρεις τι, δεν γίνεται. Αν θα το πα την εβδομάδα, μια φορά την εβδομάδα πώς το κάνεις αυτό. Μια φορά την εβδομάδα. Ναι, ναι, μια φορά την εβδομάδα θα έχουμε ένα καλεσμένο. Τι κλίστρα θα έχουμε δηλαδή. Ναι. Κλίστρα σε μαραγκουδάκι. Κλίστρα θα είμαστε εμείς. Okay. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Και, αυτό και κάτι γνωστοί μας μας βοηθάνε. Okay. Ναι, δηλαδή, δεν είναι και τόσο εύκολο. Γιάννης Μπουτάρης. Κωνσταντίνος Ζέρβας. Όχι ρε εσύ τώρα, Κωνσταντίνος Ζέρβας τώρα. Γιατί. Γιωργάκης Αβίδης. Δεν θα έρθει. Κυριάκος Κυριάκου. Τον θέλω. Έχει πολύ κόσμο γενικότερα που θα μπορούσε να κάνει. Έχει ψωμί. Κατάλαβες. Πρόσεξε με λίγο. Παντελής Μπούλης. Δεν το ξέρει πολύ. Αξίζει. Αξίζει όμως. Σου λέω για. Αξίζει όμως. Πρέπει. Σου λέω για προσωπικότητες που είναι γνωστές, ρε παιδί μου, και δεν είναι ανάγκη να είναι απευθείας στο αθλητισμό. Μπορεί να είναι άλλοι άνθρωποι. Μην πάμε μακριά. Αν γίνει αυτό, ο πρώτος καλεσμένος θα κινήσουμε γη και ουρανό θα είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης. Έτσι θα ξεκινήσει η εκπομπή. Εσύ όμως δεν θα ξεκινήσει η εκπομπή. Θα είμαι, θα είμαι. Θα γελάς. Και θα μιλήσουμε για οτιδήποτε πέρα από ποδοσφαίρο. Τα πάντα, όλα τα υπόλοιπα. Ναι, αλλά κόσμο και ποδόσφαιρο θέλει να ακούσει. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε τηλεφωνικά, για να τον έχουμε εδώ πέρα, τον. Πώς το λένε, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Φίλε, εντάξει. Λέω να έχει και λίγο γνώση τη κατάσταση. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό. Γιατί? Πώς θα γίνει, ρε φίλε. Θα κάνουμε 2-3 τάκ με την παράδοση. Καταρχάς, πώς θα φτάσει. Στο επίπεδο να έχεις μια συνομιλία. Τι? Πώς θα φτάσεις στο επίπεδο να έχεις μια συνομιλία, στο Instagram? Όχι, ξέρεις. Τσούλουμε ένα μήνυμα. Σε λατρεύουμε, έλα. Εντάξει. Έχουμε κι άλλους τρόπους. Αυτός μπορεί να έχει κάθε μέρα 1000 μηνύματα, πιστεύεις, τα ανοίγει τα βλέπει. Έχουμε κι άλλους τρόπους. Σιγά, ρε Νίκο. Σιγά. 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 Σιρε, που σιγά. Είσαι όλα. Όχι, εγώ. Ζήνη. Εγώ. Ναι. Δεν λέω για μένα. Εγώ δεν έχω. Δεν έχεις. Δεν έχεις, ε. Δεν έχω. Αντεβρε. Αντεβρε. Θα γίνει, ρε φίλε. Είσαι διευθυντής. Ο διευθυντής είναι εδώ τις 10, είναι γνωστά. Ναι. Πού είναι ψεύτη. Είναι εδώ τις 10. Βαγά σκοπιά. Ποιον άλλο μπορούμε να κάνουμε, ρε φίλε. Τη Μαρινέλα. Καλό. Είσαι ποτάμι. Μπορούμε, ρε φίλε, να εκμεταλλευόμαστε παραστάσεις και να φέρουμε ηθοποιούς εδώ πέρα που γίνονται στην πόλη. Μας βοηθήσει ο Ασλαμάς εκεί Σλόγλου. Δεν τους έχουμε εδώ πέρα. Τον πέτυχα τον Άκη σήμερα, είχα τον δω και πολύ καιρό. Κάτω έξω από το κύριο, το χάρηκα πάρα πολύ. Δεν είναι ρε φίλε πολύ θετικός άνθρωπος. Ναι, 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 δηλαδή ενώ ήμουνα, δεν ήμουν άσχημα, ήμουν καλά. Μόλις τον είδα και μιλήσαμε 2-3 λεπτά, μου φτιάξει την διάθεση. Ναι, εντάξει. Γιατί ο Άκης πάντα έρχεται με αυτό το χαμόγελο το οποίο δεν ξεκολλάει ποτέ από το πρόσωπό του. Πολύ θετικός άνθρωπος. Ναι, είναι πάρα πολύ πω. Έχει positive energy. Μια φορά δεν έχει έρθει με τον άνθρωπο. Καλά, όχι και εγώ πηγαίνω πολύ συχνά. Αλλά ναι, δεν έχει αλλού μόνο εδώ. Αυτά είναι γνωστά, εντάξει, αλλά πρέπει να πάμε μια φορά. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάμε σε Άκη. Εγώ το στηρίζω. Πηγαίνει. Απλά δεν πηγαίνω πολύ συχνά. Α, okay. Ναι, δεν έχω πάει ποτέ. Ούτε, δεν έχεις πάει ποτέ στο Σάββατο. Ούτε μια φορά. Όταν σου λέω ότι δεν βγαίνεις. Ούτε μια φορά. Άμα έβγαινες έστω και λίγο, κάποια στιγμή δεν βγαίνεις στο Σάββατο. Μόνο εδώ. Λοιπόν, τα μαζεύουμε. Νίκο, τι γίνεται. Δάρας για Μασούρα. Ντροπή. Κανείς δεν παίζει με την ιστορία του Πανιωνίου. Πριν 2 λεπτά. Οπα. Πήρε και μανία στον Πανιώνιο. Κάτσε. Πήρε και μανία στον Πανιώνιο με την απόφαση του Γιάννη Μασούρα να χειρουργηθεί αμέσως μετά τις υπογραφές του και ανέρυθρους. Παραχωρήθηκε λέει τον Ολυμπιακό Σεμπανιόνιο. Αυτό με μπερδεύει. Ο Μπακ. Παραχωρήθηκε λέει τον Ολυμπιακό Σεμπανιόνιο με μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Ωστόσο, λίγο μετά τη συμφωνία του με του Κιανέρθρου, αποφάσισε να υποβληθεί σε επέμβαση για να διορθώσει πρόβλημα στου Κυλιακού. Ω, καλά. Στη Νέα Σμύρνη δεν έβρισκα. Κυλιακή προσαγωγή. Ναι, με καλό μάτι την κίνηση του αυτή. Με τον πρόεδρο του Πανιόνιου, Χρυστοθάκα, τοποθετήθηκε σχετικά με το θέμα μιλώντα στην ιστοσελίδα Πανιόνια Νέα. Το αντίστοιχο All About Aris Pauk 24, φαντάζομαι θα είναι τώρα αυτό. Είναι.
Είναι ντροπή από τον Μέση μέχρι και τον Γιάννη Μασούρα. Κανείς δεν μπορεί ντροπή, να πέσει κλοπή. Με το όνομα και την ιστορία του Πανιωνίου μας. Είναι ανεπίτρεπτο και αντιεπαγγελματικό όταν ανακοινώνουν μια μεταγραφή και όταν εγώ που είμαι οικονομικά υπεύθυνος ομάδας έχω προκαταβάλει την ποδοσφαιρική αξία για τον παίχτη και να τον έχω σε δύσκολες αγωνιστικές που περιμένει την ομάδα μας. Η απάντηση και το ευχαριστώ να είναι αυτό, να χειρουργηθεί και να στερεί από την ομάδα μου τις άμεσες υπηρεσίες του που είχαμε απόλυτη ανάγκη. Αυτός έχει τελειώσει πριν πάει. Κύριος Δάρας, αχ, τι θυμήθηκα τώρα. Τι θυμήθηκα. Ωραίο. Πού είσαι εσύ, ο κύριος Δάρας. Εγώ είμαι ο... Και μετά βγαίνω μέσα στο κομίτσι και λέει, εγώ είμαι ο Μπάνε. Τι ωραίο. Μεγάλη στιγμή. Τι ωραίο σκηνικό ήταν. Έχω βάλει από τότε, κατά ακούσα άλλες 4-5 φορές, να ξέρεις, και όποτε τα ακούω. Ήταν μια από τις κορυφές στιγμές. Και υποκόλγα στο Δάρα την πήρε στην ουρά για να πάρει το βιβλίο του Αγγελόπουλου. Συμβαίνουν αυτά, φίλε. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Ρε την αγάπη. Αυτή τη στιγμή. Αχ, δεν το πρόλαβα. Τι. Παίζει μια ταινία στην ΕΡΤ2. Δεν πρόλαβα ακριβώς να δω τι έγραφε. Έγραφε μια πολύ ωραία λέξη. Αλλά δεν πρόλαβα στον αέρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλοί φίλοι. Ο Νίκος θα είναι εδώ πέρα πάλι Δευτέρα. Ήμασταν εδώ σήμερα ως Μπαλαντέρ. Αύριο θα είμαι μόνος. Αύριο εδώ θα είμαστε ξανά ως Μπαλαντέρ. Να πάμε να ακούσουμε μια ωραία συναυλία που είναι να γίνει αύριο. Ρε, μην έρθεις αύριο, ξεκόλαντε. Εκτός και να το κάνουμε και αυτό. Που είναι πιθανό να το κάνουμε. Κάνε το ελληνικό τώρα. Τρία-τρία. Μια ωραία συναυλία. Τρία-τρία. Λοιπόν, εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερ. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας εδώ στην όμορφη ζούγκλα. Η στοίχημα.gr ήταν μαζί μας. Η στοίχημα καθημερινά με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς, με μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών. Κατεβάζετε εφαρμογή για κινητό, για τάμπλετ, όπου και αν είστε, την έχετε μαζί σας. Καλό σας βράδυ, φίλες και φίλοι.